Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φυσικοσκοπημένο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή δίπλα στα ενοχώρια, να περάσουμε την παρακότα από τη παραχωρία και να κάνουμε και σήμερα μία χνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Κοπιάστε, πουλάκια μου, κοπιάστε, καμ του δόθε, ελάτε στην τρελοπαρέα του ζουμουσού, ελάτε και σήμερα, ελάτε να πάμε αντάμα το επόμενο 2 ώρο, έχω Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κοσόλα, αυτό το άξιο τέκνο τη συγκολυψία. Τον κονσολιέρι μου και όλους εσάς εκεί πέρα έξω, όλο το λαό σε Ελλάδα και εξωτερικό, εντός εκτός και με τα αυτά, με τον μπλιμπλίκι που μας ακούτε σε κάθε άκρη της γης. Μεγάλη υπόθεση, φίλε, το Μαραφέτη, που εγώ δεν είμαι της τεχνολογίας, δεν είμαν ποτέ. Το είμαν, φίλε, δεν είναι Αρμένιος δεξιός μπακ. Συμπαίκτης του Ομάρ Τετράτζε σε κάποια ομάδα, ξέρω εγώ, στο Αζερβαϊτζάν. Δεν παίζει. Που ο Τετράτζε ήταν. Δεν ήταν ο Αρμένιος, αλλά λέω, ρε παιδί μου. Έτσι μου κάνει, δεν ξέρω γιατί. Λέω λοιπόν ότι σε εσάς μας ακούτε με διαφορά ώρας, ειδικά σε περίεργες περιοχές, κάτι Αυστραλίες, κάτι Αμερικές, κάτι Σουξού, κάτι Καναδάδες. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σας στέλνουμε. Ζούμου σου λέμε και σήμερα. Πάμε να κάνουμε ωραία πράγματα, να πούμε αυτά τα οποία θα κατεβάσει η κλάβα μας, η φρεσκοχτενισμένη, γιατί σήμερα θα πάμε και από τη Sport Expo μετά μία βόλτα κατά τις 12. Να σας δούμε, να μας δείτε, να τα πούμε, να ανταμώσουμε. Να ανταλλάξουμε ευχές, αγκαλιές, φιλιούνται, αγκαλιάζονται, και βλέμματα και ματιές. Και δεν χρειάζεται να πούμε και τίποτα με τους πιο πολλούς, γιατί περπατάμε στον δρόμο και μας βλέπουν και μας βάζουν και τέτοιους ήχους στο κινητό. Γεια σου, Καρδασάκο μου! Γεια σου, αίμα μου! Γεια σου, αίμα μου! Όλη η Ελλάδα περιμένει. Όλη η Ελλάδα περιμένει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τι θα κάνει. Όλοι. Αυτό, αγόρι μου, αυτό. Κάποιοι καταφέρουν να κρύψουν. Κάποιοι καταφέρουν να κρύψουν τη θλίψη τους, την οργή τους, την τζαντίλα τους, την απογοήτευσή τους, το κόμπλεξ τους. Κάποιοι δεν καταφέρουν. Κάπου διάβασα χθες, πάρα πολύ στεναχωρημένος, λέει, ο Μαρινάκης που παίρνει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν κοιμήθηκα. Και μάλιστα έβαλα όλες τις γάτες εκεί στη γειτονιά μου, όλες τις γάτες. Δηλαδή από κάτω, από τη Λαμπράκη, πάνω στο γυροκομείο, εκεί Αθηναγόρα, Χαρόντα Νομοθέτου, από πίσω να πούμε στη Μαλακοπή, στα παλιά στα σχολεία, εκεί στην Ισίδα να πούμε στην Λαμπράκη, την παλιά Κονίτσης. Όλη τη γειτονιά έβαλα, όλη τη γειτονιά, κάτω από τις γέφυρες, στην παλιά Κλιματαριά, στην παλιά μπουτίκ εκεί στην Ανηφόρα που ήταν ο Λιόλιος, τον Μπουζουξίδικο, και μετά έγινε μπουτίκ, εκεί, όλη την περιοχή έβαλα, ό,τι γάτα υπήρχε, έβαλα να κλαίω, όλη τη νύχτα να κλαίει γοερά, γιατί στενοχωρήθηκε ο Βαγγέλης που δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Μάλλον στενοχωρήθηκε πιο πολύ που θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, που το πήρε, που το παίρνει. Διότι αν το έπαιρνε η ΑΕΚ, ας πούμε, όπως πέρσι. Εντάξει, μωρέ, τώρα δεν έγινε και τίποτα μεταξύ μας. Εμείς φιλαράκια είμαστε. Αρκεί να μην πάει πάνω. Αρκεί να μην το πάρει ο άλλος. Έτσι δεν ήταν το αφήγημα πέρσι. Γι' αυτό δεν κάνανε αλλαξοκολλιές. Αλλαξοποπιές για να μην βρίσκει εκπομπή. Όμορφα. Χαρείτε το, γλεντίστε το. Σας το λέω κάθε μέρα. Ψυχολόγος δεν είμαι, αλλά επειδή είπαμε, κάνουμε ραδιοψυχολογία. Μην αφήνετε να σας φεύγει ούτε μία μέρα χωρίς να το ζείτε αυτό. Γιατί θα μας ρωτάνε κάποια στιγμή τα εγγόνια μας, όσοι προλάβουμε. Τα παιδιά μας, το μεγάλος μπαμπά, πώς ήταν τότε εκείνη η χρονιά. Τι είχε συμβεί την προηγούμενη. Πώς μας κλέψαν το πρωτάθλημα με συχαμερό τρόπο στα χαρτιά, στα δικαστήρια. Πώς έστησαν Νιόρκρι Πλεκτάνη με μια χαρτοτενία που χτύπησε έναν στο Σβέρκο, μετά στο Κολομέρι, μετά στη Φτέρνα. Έκανε τον σκοτωμένο, δάγκωσε τα χυλάκια του και εκεί δόμησαν επάνω μια ολόκληρη προπαγάνδα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Την αμέσως επόμενη χρονιά το ξανακάναμε. Τι έγινε. Αυτά. Και να λέτε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας αυτά που ζούμε τώρα. Δεν μας λένε τώρα που λέμε, α, το πρωτάθλημα εκείνο με τον Γκουερίνο, με τον Γκούδα, με τον...
Τερζανίδη, με τον Αποστολίδη, με τον Σαράφη και τότε έγινε αυτό και τότε ο Παρίδης εκείνο και το... Εγώ τη ρουφάω κάθε κουβέντα όταν τύχει και βρω έναν ο οποίος τα λέει, γιατί υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τα πούν και δεν μπορούν. Είναι και στον άνθρωπο που να θέλει να τα πει και να... Εκτός ότι μπορεί να μπλοκάρει από το συνέστημα ο άλλος, μου έχει τύχει δηλαδή άνθρωπος να θέλει να μου πει και να μην μπορεί από το συνέστημα. Και ξέρεις τότε και τι να σου πω και ήτανε ο Πάο και βλέπεις βουρκώνει και τέλος, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, εντάξει μου τα πες όλα, μας τώρα, φτάνει. Φτάνει, άστο. Φτάνει, άστο. Και την παίρνω αυτή την κουβέντα γιατί βλέπω τι γίνεται κάθε μέρα, το ζω αυτό το πράγμα. Και από εσάς που έρχεστε εδώ να πάρετε τα μπλουζάκια σας ή τα εισιτήρια και έξω που κυκλοφορούμε και εκεί στην Τούμπα που περπατάω ας πούμε κοντά και στο πατρικό μου και στο σπίτι μου και υπάρχει συναναστροφή με ανθρώπους που μπορεί να μην τους έχει συναντήσει ποτέ, έτσι. Ο ταξιτζής, ο αστικατζής που θα σταματήσει και θα σου πει, ο ζαχαροπλάς που θα βγει και θα σου πει όλα την ημέρα λέει που θα το πάρουμε, θα ανοίξω τις πόρτες και θα πω φάτε τζάμπα. Ο καθένας έχει έναν τρόπο για να εκφράσει την ατέρμονη, την ατελείωτη, την ανίποτη, την ανεπανάληπτη χαρά του για αυτό που γίνεται. Και θα πω κάτι στον μπαμπά που εχθές, γιατί είχαμε, χθες πήραν βαθμούς τα παιδιά μας στο σχολείο, στον μπαμπά της συμμαθήτριας, στην εκτερία, μου είπε, ρε Κωστή, και εγώ χαίρομαι, λέει, και εγώ είμαι πάω καλά. Έχει, λέει, σοβαρά θέματα η κοινωνία μας. Δεκτό, του είπα. Δεν είπαμε εμείς ότι έλυσε το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ την ανεργία ή ότι λύθηκαν τα εθνικά μας θέματα ή ότι ο κόσμος έπαψε πια να είναι σε κατάθλιψη και σε τάσεις αυτοκτονίας ή ότι γυρίσαν πίσω τα ονόματα που πουλήθηκαν της πατρίδας μας ή ότι γύρισαν πίσω οι άνθρωποι που μετανάστευσαν και έφυγαν στο εξωτερικό τα μυαλά τα καλά για μια καλύτερη Ελλάδα αύριο ή ότι επέστρεψαν τις κομμένες συντάξεις στους πατεράδες και στους παππούδες μας. Δεν είπα αυτό. Σε καμία περίπτωση. Όμως, μάστορα του είπα, όμως φίλε μου, ο ΠΑΟΚ μου δίνει εμένα τη δύναμη να παλέψω με διαφορετικό τρόπο όλα τα άλλα. Και επίσης, εγώ αφού έχω το μικρόφωνο, να δώσω κουράγιο σε αυτούς οι οποίοι με ακούνε και πιθανόν να έχουν χάσει τη δύναμή τους, το κουράγιο τους, την ενέργειά τους, να είναι απογοητευμένοι. Από κάπου πρέπει και εγώ να πάρω, ρε φίλε, δύναμη. Εγώ λοιπόν την παίρνω από τον ΠΑΟΚ τη δύναμη. Και από τον ΠΑΟΚ και από τους ακροατές. Γιατί αν τα έλεγα και με ακούγανε δύο, θα έλεγα ότι με ακούνε δύο. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Κρέμα σέτα, γεια σας. Φροντιστήριο Γερμανικών. Τα έχουμε πει. Σου δίνει δύναμη όμως να αντιμετωπίσεις. Μου λέει, έχεις δίκιο, ρε φίλε. Και δεν το είπε ο άνθρωπος για να απαξιώσει το πρωτάθλημα, γιατί τον είδα ότι και ο ίδιος. Άσε, λέει, δεν κοιμόμαστε. Ναι, αυτά, αλλά ξέρεις τι με προβληματίζει. Που σκεφτόμαστε τώρα μόνο αυτό, ενώ έχουν άλλα προβλήματα. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να μην το χαρεί όσο πρέπει. Αυτό έχω να σας πω εγώ. Και σας το λέει κάποιος που έχει και αυτό τα θέματα του. Ο καθένας έχει τα δικά του θέματα. Υγείας, αυτά. Οκ, okay, ο καθένας. Όλοι έχουμε θέματα να αντιμετωπίσουμε. Ούτε είμαστε θεροβάμενοι να νομίζουμε ότι επειδή πήρε το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, τελειώσανε. Βρήκαμε όλοι δουλειές, λύθηκαν τα θέματα υγείας, τα θέματα τα εθνικά, τα θέματα τα ψυχολογικά, όλα είναι, ότι είναι όλα εντάξει. Δεν είπαμε ποτέ αυτό. Το λέω για αυτούς οι οποίοι βρίσκουν πάλι έναν τρόπο. Δεν το λέω για τον πατέρα τον χθεσινό. Βρίσκουν πάλι έναν τρόπο να πούνε, εντάξει, πώς κάνετε έτσι. Έτσι κάνουμε εμείς, ρε. Έτσι γουστάρουμε, έτσι το κάνουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Δεν αφήνω κανέναν να μου πάρει έστω και ένα κόμμα χαράς, μία τελεία, μία δασία, μία υποδιαστολή, μία περισπομένη, μία βαρία. Δεν αφήνω κανέναν. Και δεν αφήνω σημαίνει δεν επιτρέπω. Δεν τον αφήνω να έρθει. Και μόλις με πλησιάσει έχω τον αφοπλίζω. Αυτό πιστεύει, έγινε. Δεν θα μπούμε σε διάλογο, όχι. Γιατί δεν έχω απόδεμα. Δεν έχω διάθεση. Δεν έχω καμία όρεξη να μπω σε διάλογο με τον Γαβαθιώτη και με τον κάθε Γαβαθιώτη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί υπέμεινα πάρα πολλά για να χάνω τώρα τον
προσανατολισμό μου, να κοιτάω αριστερά και δεξιά. Ένα πράγμα θέλω. Νίκη στη Λάρισα. Όλα τα άλλα θα τα δω μετά. Και μετά, αυτό που η γιαγιά έχει πει. Από το Δεκέμβριο, θέλω το πούλμαν! Κλειστό ή ανοιχτό, δεν θα σας πω. Μπορεί να είναι ανοιχτό από πάνω. Μπορεί να είναι και κλειστό. Θέλω το πούλμαν να κάνει από τη γωνία στη Τσιμπισκή μέχρι το Λευκό Πύργο 5 ώρες. Αν περάσει από εκεί. Και θέλω επάνω τις γραβάτες δεμένες στο κεφάλι να πούμε όπως είχε δε στο κόκκινο πανί ο Σταλόνες στο Ράμπο. Θέλω το πουκάμισο το μισό μέσα, το μισό απ' έξω από τον παντελόνι. Θέλω γυρισμένα τα μπατζάκια σαν να θέλω να περάσει το ποτάμι απέναντι στο Ρομπέντο Δασόν. Να τον πάρει στην πλάτη. Θέλω ανάποδα φορεμένα καπέλα. Θέλω αναμαλιασμένους όλους. Θέλω όλους σε μια τέτοια κατάσταση. Μαζί και τον άνθρωπο που αυτοτιμωρήθηκε. Δίνοντας παράδειγμα ότι το λάθος πρώτος εγώ το αναγνώρισα. Και μπήκα στη διαδικασία να είμαι ο πιο σκληρός τιμωρός του εαυτού μου. Αυτός που το έκτισε όλο αυτό, αυτός που υπέμεινε, αυτός που έφαγε τόση χλέβη, αυτός που έφαγε τόση αποδοκιμασία, αυτός που τον πέρασε απριονοκορδέλα, που τον έγδαραν ζωντανό πέρσι και το έκτισε αυτό γιατί ευτυχώς είναι ένα πόντιο. Ένα ελληνικό πόντιο αγύριστο κεφάλι, γιατί πιθανόν οποιοδήποτε άλλο θα. Τι κάνετε, μου κλέψατε. Πάλι μπορεί να το ξανακάνουν του χρόνου. Ένας νορμάλ επενδυτής θα είχε φύγει τρέχοντας. Αλλά όπως είπα και χθες, δεν μας μετρήσατε σωστά. Δεν μας μετρήσατε. Χορηγούς είπα, δεν είπα. Δεν πειράζει, θα τους πω σε λίγο. Αυτός θέλω να χαρεί πρώτος, το πιστεύεις. Δηλαδή μέσα στη δική μου χαρά, μέσα στη δική μας χαρά, δηλαδή σκέφτομαι και αυτόν τον άνθρωπο που τον παρουσίασαν πέρσι, ούτε δουλειά μου δίνει, ούτε έχω κανένα συμφέρον να πω τίποτα καλό για αυτόν, και όταν έκανε λάθη ή όταν διαφώνησα το είπα, το ξέρετε, δεν έχω, είμαι σε αυτά τα θέματα, δεν έχω, υπάρχει περίπτωση. Θέλω όμως να χαρεί και αυτός, ρε παιδιά. Γιατί τον παρουσίασαν σαν στιγερό δολοφόνο πέρσι. Σαν εγκληματία. Αν ήταν καπετάνιος σε κανένα ακυβέρνητο καράβι με λουκουμόσκονη, αν έστελνε τίποτα άσπρα πόλο, ας πούμε, να δολοφονούν τον κόσμο, πιθανόν να τον παρουσίασαν καλύτερο από ό,τι παρουσίασαν πέρσι. Επειδή βγήκε τον μπουφάν και φάνηκε αυτό. Γιατί δεχόταν απειλές για τη ζωή της η οικογένεια και του είπανε πάρτο. Πρέπει να προστατέψεις τον εαυτό σου. Μέχρι που φτάσανε πάνω στο βηματισμό που το χέρι έχει πάει πίσω να λένε ότι έχει βάλει το χέρι να τραβήξει, λέει, να σκοτώσει τον κόσμο. Δηλαδή, τι διαβάσαμε, τι ακούσαμε πέρσι. Και να φτάσω σημείο να αναρωτήσει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Πού την κρύβατε τόση λύσα, τόσο μίσος, πού το κρύβατε. Και βλέπεις ακόμα βγαίνουν φωνές, ακόμα. Υπάρχουν που δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, λέει, κάτι θα γίνει. Ούτε ένας στο Μαδριγάλ. Ούτε ένας στο Τυρί Αρένα. Ούτε ένας. Εσύ που πραγματικά το καταλαβαίνω πόσο πάθος έχεις για να βρεθείς εκεί. Άκουσέ μας. Ούτε ένα. Ούτε ένα δικό μας παλικάρι. Ούτε ένας αδερφός. Μην τους δώσουμε την παραμικρή αφορμή. Είναι το τελευταίο ανάχωμα. Και για να δημιουργήσουν ένα μπουμπούλα, να πάω του χρόνου με καμιά τιμωρία πάλι να ξεκινήσω. Γιατί φέτος τους έκανα χαβαλέ με το -2. Δεν το αναφέρει κανένας τους εντωμεταξύ. Κανένας. Κανένα. Πρόσεξα εντωμεταξύ ότι ούτε στις βαθμολογίες κάποτε βάζανε από κάτω. Μείον τόσο η τάδε ομάδα ξεκίνησε. Πλέον σαν να έχει αποσιοποιηθεί πουθενά. Και είναι αλλιώς να σου στερούν βαθμούς στη διάρκεια της χρονιάς. Αλλιώς να ξεκινάς, την έχεις σου λέει, κύριε, είσαι με -2. Ξεκίνα. Είμαι -3 πέρσι, πρόπερσι, πότε, με -5, -15 την άλλη φορά από την ειδική βαθμολογία. Και έτσι προχωράμε. Λυπούμεθα, αλλά θα μάθετε να ζείτε πλέον με τον ΠΑΟΚ ισχυρό. Με τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή. Δίκαιο πρωταθλητή. Κύριε Μπαταγιάννη, πρόεδρε της Super League, εκλεγμένε του Ολυμπιακού,
Δεν άντεξες, ε. Παρετήθηκες χθες. Πού να, τα χεράκια σου, πού να δώσουν την πανάξια κούπα στα χέρια του Αντρέ Βιερίνια. Παρετήθηκες, ε, για προσωπικούς λόγους, που με εμείς προσωπικούς λόγους. Πού να το αντέξεις. Πού να αντέξεις μετά τη χλέβη από τους δικούς σου. Καλά έδωσε την κούπα. Πού να μπορέσεις. Να είστε άντρες, ρε. Να παραδεχτείτε. Να σας παραδεχτούμε κι εμείς. Ό,τι ναι. Έχετε κάνει όσο έχετε κάνει, αλλά... Πού. Παρέτηση, λέει, δήλωσε ο πρόεδρος Super League. Και την κούπα θα τη δώσει ο δάρας του Πανιωνίου. Πού να αντέξεις. Πού να μπορέσεις, ε. Απλά, να ξέρεις, θα πρέπει να συνηθίσετε σε αυτό το πράγμα πλέον. Και δεν το λέμε με καμία αλαζονία, με καμία έπαρση. Να συνηθίσετε στις παρετήσεις, πρέπει να παρετήσετε συνέχεια, γιατί θα μάθετε να δίνετε κούπες στα χέρια του πρωταθλητή, στα χέρια αυτού του πανάξιου αθλητή και ανθρώπου που λέγεται Αντρέ Βιερίνια. Καμαρώνω πάρα πολύ για τον αρχηγό μου. Είμαι πολύ περήφανος που έτυχε να είναι αυτός. Έχουν περάσει κατά καιρούς. Ξέρετε την αγάπη μου για τον Γκαρσία, ξέρετε την αγάπη μου για τον Λίνο. Θεωρώ ότι και εκείνοι οι άνθρωποι, αν δεν ήταν μέσα σε ένα σάπιο σύστημα, ή αν είχε προλάβει ο Ιβάν να έχει έρθει τότε σε εκείνη την ομάδα, να υπάρχει ένας δυνατός, ένας ισχυρός παράγοντας οικονομικά, για να μην μπορεί να έρχεται ο άλλος και να μου λέει, φέρ τον παίχτη σου, έλα Βιτόλο. Δεν μου ξεμυαλίζει τον κάθε παίχτη, να μην είμαι αναγκασμένος να πουλήσω το Βιερίνια ή τον Κοντρέρας για να επιβιώσω. Θεωρώ ότι και εκείνη η ομάδα πραγματικά άγγιζε να πάρει τίτλους. Όμως ερχόμαστε στο τώρα. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί υπάρχει συνδετικός κρίκος. Υπάρχει ομφάλιος λόρος εκείνης της ομάδας. Που ξαναλέω, δείτε ποιοι τρέχουν στον γκολ με το Βάζελο. Που έχει κυδέψει τη μάνα του την προηγούμενη μέρα ο Γκαρσία και σπάει σε κλάματα. Ποιοι τρέχουν να αγκαλιάσουν τον Γκαρσία. Δείτε λίγο, ποιοι πηγαίνουν πάνω στον Παύλο. Που είναι λες και είναι μια μεικτή. Ποιοι πηγαίνουν. Τεράστιες προσωπικότητες. Δεν μπορεί να μην πήρε κάτι ο Αντρέ. Που φυσικά το έχεις. Από τη φτιάξη σου, από γεννησιμιού σου το ταλέντο. Το δούλεψε. Δεν μπορεί να μην πήρε κάτι από αυτούς τους τεράστιους αθλητές. Που πέσανε μπουνιές στο διπλό για το ποιος θα χάσει. Δεν δεχότανε να χάσει ο Κωσέ Εσάο. Δεν δεχόταν να χάσει στο 1-1 με την Τρίπολη που παίξαν μπουνιές μέσα για το ποιος θέει και τι. Και μετά από 10 λεπτά αγκαλιά και αδέρφια, έτσι. Αλλά ο εγωισμός του δεν δέχομαι να χάσω. Του δεν καταδέχομαι εγώ να φύγω ιτημένος με σκυμμένο κεφάλι μέσα από το γήπεδο. Και ο Κοντρέρας και ο Λίνο και ο Μουσλίμοβιτς και ο Κωσέ Εσάο. Μια ομάδα με τεράστιες προσωπικότητες. Κάτι από εκείνη την ομάδα το κουβαλάει ο Αντρέ, που σε κάθε του κουβέντα δείχνει πόσο ΠΑΟΚ νιώθει, είναι, επικοινωνεί, αισθάνεται, μοσχοβολάει όλο αυτό. Και παίρνω την κουβέντα της Χρύσας. Μοσχοβολάει ΠΑΟΚ. Εγώ θα ξαναπώ. Οι δυο πολύ δυνατές στιγμές της Κυριακής. Ναι τα γκολ, ναι οι πανηγύρισμα, ναι. Το πώς έχει γύρει το κεφάλι του στον νόμο του Κούδα είναι σαν είναι πραγματικά βιολογικό παιδί του Γιώργου Κούδα. Σαν να έχει σκύψει πάνω στον βιολογικό του πατέρα. Παίρνοντας την ευχή του, το χάδι του, παίρνοντας την κουβέντα του και κουβαλώντας την για να προχωρήσει από εδώ και πέρα. Που δεν είναι κανένα παιδάρελι ο Βιερίνια. Η μία σκηνή αυτή και με πόσο σεβασμό συμπεριφέρεται και μιλάει στο Κούδα, με πόσο πραγματικά, με πόσο προσοχή ακούει την κάθε του κουβέντα. Αυτός ο πρωταθλητής Ευρώπης. Θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή, είναι, όλοι το λένε, το πιο αρχηγάτο πρωτάθλημα. Ξέρει ο ίδιος, δεν είναι κανένα χθεσινό παιδί, ξέρει πόσο καθοριστικός έχει υπάρξει. Πόσο σημαντικός είναι, πόσο κομβικός είναι στην κατάξη αυτού του πρωταθλήματος. Και η άλλη σκηνή που σκύβει να χαιρετήσει το κοριτσάκι που έχει τα κινητικά προβλήματα
και νιώθει, βλέπεις, έχει μια συστολή, έχει μια αμηχανία. Επειδή δεν ξέρει πώς θα το διαχειριστεί. Μου λέει πολλά πράγματα για το χαρακτήρα του άνθρωπου. Πολλά πράγματα. Και έτσι ζούμε σου. Αυτό. Τι ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε. Μπράβο στο μπάσκετ χθες. Μπράβο στο Χάτσερ που έκανε τη διαφορά. 83-73. Και προχωράμε. Ένα πράγμα λέμε πάλι. Εμείς τι. Ένα πράγμα. Το νου σας ρεμάλια. Αυτό. Το νου σας αυτό. Καλά, ρεμάλια. Περισσότερο από ποτέ. Το τελευταίο ανάχωμα. Η τελευταία τους ελπίδα. Το τελευταίο ναρκοπέδιο πάνω από το οποίο πρέπει να περάσουμε είναι η συγκεκριμένη έδρα. Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Μας περιμένει σύννεφο κλωτσιά. Μας περιμένουν τάκλινγκ στην καροτίδα. Μας περιμένουν αγωνιές στο κεφάλι. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Και είμαστε προετοιμασμένοι. Και τα πανηγύρια μετά. Μην ξεκινάμε από τώρα. Σαν ομάδα λέω, σαν οικογένεια. Λίγο υπομονή, φτάσαμε. Λίγο, να. Και μετά το κλειστό ή το ανοιχτό λεωφορείο, όπως είπαμε. Ώρες. Αυτό που θα βιώσουμε θα είναι πρωτοφανές, θα είναι μνημειώδες, θα είναι αριστουργηματικό, θα είναι μια σελίδα στην ιστορία που θα την πάρουμε μαζί μας όταν μας πάνε τέσσερις. Θα είναι από αυτές τις στιγμές. Θα το δείτε. Διάλειμμα. Φανταστικά τους είπα τους χορηγούς σήμερα, φίλε. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης, Νικολαίδης, Samsung. Κορυφαία πράγματα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Αιγαίων, Ψαραγορά, Πρότυπα και τα δύο καταστήματα υπέροχα. Με φουλ νηστίσιμα, ό,τι θέλετε, πεντακάθαρα. Και στο Ωραιόκαστρο 695666. Σας τα φέρνει στο σπίτι καθαρισμένα από λέπια και από εντόστια. Και στο διοικητήριο 214.000, ξαναλέω, και Κυριακή ανοιχτά. Όσο για τον Νικολαίδη, τα ζαχαροπλαστεία, σοκολατένια αυγά με τους ήρωες που θέλουν τα παιδάκια σας, και νεράιδες και κούκλες και σούπερ ήρωες και οτιδήποτε, και 3D αυγά και όλα σοκολατένια υπέροχα, τώρα που είσαι νονός ή νονά, και όλα τα νηστίσιμα εννοείται, και τσουρέκια και τα πάντα, αλλά κυρίως σοκολατένια αυγά πεντανόστιμα, πολύ φροντισμένα, με ό,τι ζητήσουν τα παιδάκια σας. Δεν ξεχνάτε επίσης για γυαλί στο Μανολόπουλο, στη Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη. Τρεις γενιές οπτικά, αυτός ξέρει όσο καθένας. Όσο κανένας. Τρεις γενιές οπτικά. Και φακό επαφής και γυαλί ηλίου και τα πάντα όλα. Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, δώσ' του, ζούγκου σου λέμε! Μπλουζάκια θα δώσουμε σήμερα. Αν θέλετε μετά να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, αν προλάβουμε τις γραμμές. Αν. Εδώ είμαστε, μπουκάρουμε. Δημητριάδης Construction 323-003. Δόμηση, ανακαίνιση, διακόσμηση, μετατροπή του χώρου σε Airbnb. Ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Βάλε, φίλε, λίγο κλασική μουσική, λίγο έτσι σφίνα. Περίμενε, όχι ακόμα. Ένα λεπτό. Περίμενε. Έτσι. Έφτασε ο καιρός. Πάμε. Περιμένουν οι γραμμές. 2310-287-888. Χαρείτε το, ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε το και την πρεμούρα τους των αλλών. Α! Παρεπιπτόντως, κάποιες καθυστερήσεις βλέπω και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια για το γήπεδο. Και χτύπησε καμπανάκι. Και η ΠΑΕ και ο ΑΣΥΓΜΑ. Τι, επειδή τελειώνετε και φεύγετε, λέτε ας βάλουμε καθυστέρηση. Προσέξτε καλά. Τι θέση θα πάρετε στου κόσμου το μυαλό, τι θέση θα πάρετε στην ιστορία. Λέω, αν υπάρχουν κάποιοι που είπαν ας βάλουμε εμπόδια. Και δεν είναι αυτό καμία απειλή, δεν μιλάμε για. Αλλά λέω, προσέξτε καλά. Τι θέση θα έχετε στο κεφάλι του κόσμου, στη συνείδηση του κόσμου, του ψηφοφόρου κόσμου ίσως, λέω,
Και τι θέση θα έχετε στην ιστορία. Λέω τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι που σκέφτηκαν ευκαιρία, ας βάλουμε χειρόφρενο, ας κόψουμε την πορεία για αυτό το τεράστιο έργο. Μια υπενθύμηση απλά. Και η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη για συγκεκριμένα πάντα νόμιμα πράγματα. Πάντα. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας, νέοι. Όχι ρε φίλε. Και τα δυο χέρια πάνω στο τιμόνι. Δεν πέφτει με τίποτα, λέμε. Με τίποτα. Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφη μέτρηση. Ξεκίνα. Είσαι έτοιμος. Λέγε. Θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό και τραγουδιστή ηθοποιό από... Έτοιμος. Λέγε. Από Κάπα. Πάμε. Μας τρέλανες τώρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Εύκολο βρε. Φέρτε κουβάδες. Ο δε με πέφτει με τίποτα. Ναι! Έχει πάμε μπρούμι τα πια! Και τρύπες ανοίγω στον πάγο! Θεσσαλονίκη! Ναι! Πάει δε πάει, ο πάγος τους γλεντάει! Και τρύπες ανοίγω στον πάγο! Έτσι! Έχεις κερδίσει μπλουζάκι ζουμπουσού! Το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τα ζαρό, όταν έρθεις στην Ελλάδα... Αγόρι μου, τα πες όλα τέλεια φίλε. Λοιπόν, και όσους για αυτούς που μα και μου και τι είναι αυτά και δεν λύνονται τα προβλήματα. Λοιπόν παιδιά, ζήστε το, ζήστε το, ζήστε το, έτσι. Γιατί δεν γυρίζει. Έτσι. Δεν γυρίζει. Έτσι. Θα το βλέπουμε κονσερβοκούτι μετά. Θα το βλέπουμε μόνο κοντεκοκούτι μετά. Έτσι, μετά θα γυρίζουμε αφήστε, πίσω. Ζήστε το live αφήστε, τώρα που γίνεται. Αφήστε τα προβλήματα για λίγο πίσω, έτσι, για κανένα μήνα. Δεν χάλασε ο κόσμος, έτσι. Ζήστε το, συγκεντρωθείτε σε αυτό, απολαύστε το, γιατί μετά θα το βλέπετε κονσερβοκούτι και θα βλέπετε τι χάσατε. Ακριβώς. Μην αφήσετε να περάσει. Ούτε μία μέρα, ούτε μία στιγμή. Σε φιλώ, σε χαιρετώ, ζούμου σου, αδερφέ! Φιλιά, φιλιά πολλά! Στο Γιωργάκη και στο Χρήστο! Φιλιά, φιλιά! Φιλιά, Στουτγκάρδη! Πάμε παρακάτω, κάτσε λίγο. Κωστή, καλημέρα. Στείλει χαιρετίσματα από την εκπομπή στον Στέφανο από τα Λιώσια, Αθήνα. Είναι άρρωστο παοξάκι, έπαθε έμφραγμα και θα κάνει αύριο 3 bypass από εσένα και από τον Αντώνη. Φιλικά, Εύοσμος, να είσαι πάντα καλά. Θέλω και εγώ μπλουζάκια. Γεια σου Τόνι Γκασοφωνιά. Γεια σου Τόνι. Περαστικά στο Παοξάκι, στο Στέφανο. Περαστικά. Να πάνε όλα καλά, αδερφέ μου. Η θετική μας αύρα μαζί σου. Και οι προσευχές μας. Τι είναι τώρα 3 bypass. Εδώ κάναμε 34 χρόνια για να πούμε bye bye στη στενοχώρια. Εσύ να κολλήσεις σε 3 bypass. Εδώ υπάρχει το... Υπάρχει μπροστά να πούμε τρελή χαρά. Ζήστο. Ξεπέρδεψε γρήγορα. Αυτό που είπα και σε κάποιον άλλον σημαντικό. Δεν δικαιούσε να μην νικήσει την ασθένεια. Θα σηκώσει το χέρι και θα υπακούσουν όλοι. Και οι νοσοκόμες και οι χειρουργοί και οι γιατροί και όλοι. Και η ασθένεια θα πάει περίπατο. Όπως και έγινε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Ναι. Έχει χαθεί η ροή. Λοιπόν, να κρατήσουμε λίγο τις σειρές μας, γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Θα ρωτάμε, εγώ είμαι. Εγώ. Τι εγώ. Εγώ είμαι. Υπάρχει ροή. Υπάρχει ροή. Υδροροή. Και υδροροή. Και τι άλλο. Φιλοροή. Λοιπόν, το ζούμε δεν υπάρχει. Συγγνώμη, άντε τώρα. Καθάρισε λεμουδάκο. Λοιπόν. Καθάρισε λεμουδάκο. Σε θέλω στεντόρια τη φωνή. Κάτι τέτοιες στιγμές. Λοιπόν, το ζούμε δεν υπάρχει καμιά αφιβολία. Στο δε φίλο με τα 3 bypass δεν μασάει από τέτοια, είναι σίγουρο. Αλλά να σταματήσουμε και να μασάει όλα τα κατάλληλα προϊόντα. Πάμε και στο χιούμορ λιγάκι. Ναι. Όσο για τους κιτρινιάριδες, κοκκινιάριδες και πρασινιάριδες που έχουν φαγωθεί με μας,
Ξέχασες τους ποτέ, κοκκινιάριδες είπες, κοκκινιάριδες είπες. Ναι, είπα. Α. Κιτρινιάριδες, κοκκινιάριδες και πρασινιάριδες. Μαμά, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θα βγάλουν ποτέ τις τιμωρίες. Α, νόμιζα το σκασμό, νόμιζα, θα πεις και... Όχι, γιατί και αυτό θα μ' άρεσε. Είμαι σωστό άτομο, δεν είναι. Καλά, από τους πιο ψύχρεμους. Από τους ομιλήσιους, βεβαίως. Λοιπόν, θα βγουν ποτέ οι αποφάσεις περί τιμωριών ή θα περιμένουν να τελειώσει το πρωτάθλημα και εκ του ασφαλούς πλέον να δουν τι τους χρειάζεται και τι δεν τους χρειάζεται. Στο στυλ το πρωτετραετίας με τους μείον 15. Και μ' αρέσει που μόλις αυτή τη σαπίλα που υπάρχει ακόμη κατηγορούν εμάς ότι θα γίνουμε χαλίφιδες, ναι, στη θέση του χαλίφη. Ρε συγκεντρωθείτε ρε, αξιοθρήνητοι εσείς που βγαίνετε στα ραδιόφωνα και κλαίτε και μας κατηγορείτε. Δεν είμαστε εμείς που χαλάσαμε το ποδόσφαιρο. Και αν αποκαλώ ξεφτυλισμένο εκείνη την ομάδα του Πειραιά είναι γιατί κατέστρεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για να βγούμε στην Ευρώπη σαν μια ομάδα, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ μας, μια ομάδα για να βγει στην Ευρώπη πρέπει να περάσει από χίλια κύματα. Αυτή ήταν η καταστροφή που έκανε αυτή η ξεφτυλισμένη ομάδα του λιμάνιου. Και ας βγει κάποιος να μου πει ότι δεν είναι ξεφτυλισμένη. Βλέπεις, ούτε σε διακόπτω ούτε τίποτα. Έχεις έναν ελμό να μην σου κόψω τη ροή. Μπορώ να χαιρετήσω τώρα τους συντριβανίσεις όλους. Αν μπορείς, λέει. Ευχαριστώ που μπορώ να αποχωρήσω. Λοιπόν, άντε ξεφτυλισμένη. Τα πες αυτά, ρε. Τώρα μιλάμε για τους συντριβανίσιους. Όχι, τελείωσε. Χαιρέτησα και τους συντριβανίσιους. Χαιρέτησα, να μην φύγω με το σύνδημά μου. Άντε ξεφτυλισμένη, παρατήστε μας. Φιλιά, φιλιά. Γεια, ζούμου σου λέμε. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Ομορφάντρα μου! Καλώς το καραμελοτράγουδο! Καλώς το παιδί! Καλώς την Κλιμάρτ! Την κορυφαία εταιρεία κλιματιστικών στη γη! Αγόρι μου! Κωστή μου, το Σάββατο το βράδυ εγώ θα φάω μαγειρίτσα και την άλλη μέρα θα ψήσω κατσίκι. Γιατί έρχεται το Πάσχα 15 μέρες πιο μπροστά! Ας με συγχωρήσει ο Πανάγαθος. Και ο Πανάγαθος, φίλε, ξέρει τι έχουμε τραβήξει και είναι πολύ επίκης μαζί μας. Δεν πιστεύω να με παρεξηγήσει. Όχι βέβαια, εννοείται. Αυτά που είπε προηγούμενος δεν τα ξεχνάμε, γιατί μας έχουν μείνει βιώματα έτσι τόσα χρόνια. Φυσικά, δεν ξεχνάμε τίποτα. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας κατηγορούν εμάς για διαπλοκή, εμάς που δεν έχουμε κερδίσει και τίποτα. Να πω ότι κερδίσαμε και κάτι, εντάξει, εκτός από αυτά τα τρία κύπελλα σε 34 χρόνια. Ρε Κώστα, δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να βρουν τώρα να πούν κάτι, να δικαιολογήσουν δηλαδή, την ανυπαρξία τους, την μέτρια τους παρουσία. Ναι. Βλέπω αυτή τη μυζήρια, ρε Κωστή, και στο βόλεϊ τώρα, κάνει φασαρία τώρα και όχι τίποτα άλλο. Και είναι μια ομάδα που τη συμπαθώ γιατί μεγάλωσα μέσα σε παππούς μου, γιαγιά μου, Ηρακλειδείς όλοι. Εντάξει. Αλλά σωστοί Ηρακλειδείς, όχι γκρινιάριδες, όχι μύρλα ρε παιδί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Φυσικά. Δηλαδή, υπάρχουν και τέτοιοι που... ψοφίσει... Εννοεί... Έλληνες ρε, να ψοφίσει η κατσίκα του γείτονα. Εντάξει, ρε φίλε. Τέλος. Έτσι όπως το λες. Ο Ηρακλής ο οποίος δικαιώθηκε χθες για αυτό που είχε γίνει το 2011. Έτσι. Πάλι ο ΠΑΟΚ φταίει γι' αυτό. Εντάξει, πάλι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε βάλει υπογραφή. Ναι, εντάξει. Okay. Τα ακούμε κάθε μέρα, φτάνει πια. Όταν για όλα αυτά. Για την τρύπα του Όζου. Ανοίξαν οι τράπεζες και τι έγινε, βοηθήσανε μια ομάδα. Πειράζει δηλαδή που βοηθήσανε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, αυτή την κρίνια και αυτή τη μύρλα. Δεν πειράζει. Μην αφήνεις, φίλε. Μην αφήνεις. Δεν αφήνω. Αυτή τη συμβουλή που με έδωσες. Αυτό. Και δεν είσαι πολύ καλύτερα. Τελείωσε. Μια χαρά. Τελείωσε. Λοιπόν, την Κυριακή θα πάμε εκεί πέρα, θα τους τρελάνουμε όλους. Πού έχουμε ραντεβού να πάμε, αν θυμάσαι. Τρίγλια. Φυσικά θυμάμαι. Τρίγλια. Ωραία. Θα μιλήσουμε, πολλά έγινε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος μου, τεράστια Νταλίκα, ο Τόνι. Νταλίκα πίσω ένα τεράστιο δικέφαλο δράμα. Παιδιά, πολλοί έχουν βάλει, έχουν ζωγραφίσει πίσω. Δηλαδή, βλέπεις με τεράστιο δικέφαλο στην εθνική οδό. Κόρνες, κακό αυτά και τα λοιπά. Προσπεράζει τέτοια. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σου μέρα, παλικάρι μου. Καλώς το ναι.
τι κάνεις, παλικάρι μου. Γεια σου Χριστάρα, γεια σου Βουζούκο, γεια σου Λέοντα. Ρε πούτι μου, είσαι πρώτα απ' όλα, είσαι πολύ τρελός. Δεν παίζεσαι με τίποτα. Δεύτερον, εγώ θέλω να σε υπενθυμίσω όλα αυτά καλά τα πανηγύρια. Πρέπει να βγάλουμε στην επιφάνεια, να βγαίνει στην επιφάνεια κάθε μέρα το θέμα του Τζιλού. Κάθε μέρα ρωτάω. Κάθε μέρα ρωτάω. Να ξεφτυλιστούν εντελώς. Η ομάδα θα πάει πιο καλά, δεν μπορεί να πάει. Και γουστάρω που μας κατηγορούν όλοι. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Γουστάρω, παλικάρι μου, έτσι μπράβο. Γουστάρω να μας κατηγορούν όλοι. Εκεί χαλίβινες θέλουν να μας πούνε. Ας μας πούνε ό,τι θέλουν. Ξέρουμε όλοι πόσο δίκιο το πήραμε αυτό το... Όχι το πήραμε. Το κατατροπέσαμε. Τους ξεφτελίσαμε τελώς. Ακριβώς. Έχουν πάθει την πλάκα της ζωής τους. Καλημέρα, δεν θέλω να σας κουράζω πολύ. Χριστάρα μου, φιλιά, κάθε μέρα ρωτάμε τι έγινε με τον Τζίλο, κάθε μέρα θα ρωτάμε. Έτσι, μπράβο. Γεια σου Χριστάρα μου. Μου, γεια σου Βουζούκο, γεια. Πάμε, 2310-287-888, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλό στο Θουβό. Εμείς φανέλα και η ΑΕΚ σαλμονέλα. Και η λέξη παπαρδέλα νομίζω ότι είναι καταπληκτική, πρόσφατα την άκουσα σε εστιατόριο. Λέει μία παπαρδέλες. Λέω φίλε, δεν μπορεί να μην βρίζεις. Όχι λέει είναι ποικιλία. Είναι ποικιλία λέει ζυμαρικών. Άντε βρε παπαρδέλα. Δεν είναι φίλε καταπληκτική σε βρισιά. Και την έχεις αδικήσει σε ζυμαρικό. Μαζί με τις πένες και τις ταλιατέλες. Σταμάτα να πω, ακόμα δεν πρόλαβα να πω καλημέρα. Περίμενε, πήρε σφα. Πάμε, έλα. Ήθελα να πω για τις παπαρδέλες. Η σαλμονέλα είναι στις κότες και η έκδοτη... Οι αετοί γίνονται κότες, γι' αυτό έχει μείνει εκεί πέρα, τέλος. Σωστός. Λοιπόν, Μένιο και Κοσμοσυρωή, πλούσιο Κωστήριο σε φτύσω, γιατί δεν πάρω να πιάσω τηλέφωνο, τι θα γίνει. Λοιπόν, παιδεύομαι. Κοσμοσυρωή, Μένιο, Κοσμοσυρωή, είναι καλύτερο, δεν μπορώ να πάρουμε τηλέφωνο. Όσον αφορά αυτά που λέγανε για τους... τι γίνονται πολλά, να μας πούν τι γίνεται με τον Τζίλο, ένα... Να κερδίσω τη Λάρισα και να το γουστάρουμε. Κάποιοι λέγανε τώρα για σοπαλία, τίποτα και αυτά για να το κάνουμε στη, με τη Λιβαδιά εδώ. Δεν ξέρω, τι, πολλά ακούγονται. Τι σοπαλία, γιατί δηλαδή τι, άμα κερδίσουμε με τη Λάρισα δεν θα έχει κόσμο με τη Λιβαδιά, παιδιά. Ναι, θα χαθεί το ενδιαφέρον, δεν είναι. Είναι το επίσημο ραντεβού, άλλο στο σπίτι. Γλεντοκοπήστε το. Καλά, ναι. Όχι απλά γλεντίστε το. Δεν είναι πιο βαρύ το γλεντοκοπό, όπως το γάμο. Κοπό. Είναι πιο, έχει δηλαδή μέσα, έχει και τρέλα, έχει και παράνοια, έχει και δεν συμμαζεύομαι με τίποτα ρε παιδί μου, αυτό. Έχει ένα αδιάκοπο από πίσω. Αδιάκοπο λοιπόν, όπως το είπες, ναι. Ατέρμονο, λοιπόν, ατελείωτο, επαναλαμβανόμενο. Αέναο. Λοιπόν, προχτές, θα πω κάτι άλλο τώρα, γιατί αυτό που είπανε πριν έχουν δίκιο. Αυτό καταντάει να είναι κόμπλεξ, Κωστή, χάνεις την αξιοπρέπειά σου. Έχω ακούσει, δεν θέλω τώρα να πω συγκεκριμένα. Ούτε θα πω πολλά. Έναν συνάδελφό σου, συμπολίτη ομάδας άλλης εδώ της πόλης. Συνάδελφος, είναι ραδιοψυχαγωγός. Κάτι τέτοιο. Αν είναι ραδιοψυχαγωγός, είναι συνάδελφός μου. Ναι, γιατί αν τον ακούω και γελάω. Εντάξει, okay. Ναι. Λοιπόν, και έλεγε ότι χαρίσανε στον ΠΑΟΚ 30 στρέμματα, γιατί λέει, είναι και δικά μου σαν πολίτης, ας πούμε, έτσι. Δικά του, ναι, πήγαινε πάρκαρε χαρίσανε... την καντίνα του εκεί αυτός. Του όχι, σαν πολίτη, παιδί μου, την έννοια αυτή. Του χαρίσανε, του πάω ένα σωρό εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς θα ζει κάτι λίγα, ξέρω εγώ τι κτλ. Α, μόνο 11,5 πλήρωσε ο άλλος που δεν μπήκε, ας πούμε, σε κανένα άρθρο για να τα σβήσει. 180 εκατομμύρια, δύο φορές δεν είναι τον Άρη, 180 εκατομμύρια σύνολο. Μόνο που αναπαράγεις, πέφτει σε πλάνη, να ξέρεις. Όχι, για να ξέρουμε τι λέμε, όχι τίποτα άλλο. Διευκρινίζουμε λίγο αποκατάσταση αλήθεια. Δεν χρειάζεται να αναπαράγουμε. Είναι... Και για τα παραρτήματα να γράψω... Ναι, ναι, τα παραρτήματα που μάτωσα για να τα κερδίσω και μου αφαιρέσαι βαθμούς. Αυτά που έγραψε χθες στον τοίχο, δεν ξέρω αν το είδες. Δεν προλαβαίνω. Σταβίδη, πάρε στη Λασπάλμας, πάρε Αραούχο και τον Γκαρσία και δώσου δανεικό στην ΑΕΧ και στον Άρη. Ομορφιά, φίλε. Σαν σκέψη έχεις ανοίξει ορίζοντες. Ναι, αλλά ξέρεις, στα μεταξύ μας παιχνίδια δεν θα παίζουνε. Ορίζοντες ανοίγεις. Λοιπόν, και δυο τα ανεκδοτάκια τακ τακ. Μπαμ. Ο ένας πάει με τη γυναίκα στο σούπερ μάρκετ, τη χάνει, ψάχνει τους διαδρόμους, λέει, την έχασε, βρίσκει μια ωραία κοπελιά, πάει η κοπελιά, λέει, να σε σώμη, μπορείς να βοηθήσεις, λέει, τι συμβαίνει, λέει, έχασα τη γυναίκα μου, λέει, μπορείς να βοηθήσεις, λέει, βέβαια, λέει, τι θες να κάνω εγώ, τίποτα, λέει, να μιλήσουμε λίγο. Έχεις πρόβλημα, λέει, όχι. Αλλά δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, πώς σε βοηθήσει αυτό. Μη στεναχωριέσαι, λέει, αυτή θα φανεί σε 2-3 δεύτερα. Και
Και ένα δεύτερο. Ωραίο φίλε, μικρό και ωραίο, ναι. Πάει πάλι στο σούπερ μάρκετ με τη γυναίκα του, πάλι χάνεται. Είναι συνωμοταξία αυτά. Ναι, ναι, είναι μια κατηγορία. Χάνεται, ναι. Λέει, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, ψάχνει από εδώ, δεν τη βρίσκει. Βλέπει ένα τύπο που κάνει έτσι στους διαδρόμους, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί. Λέει, τι έγινε ρε φίλε, τι ψάχνει, λέει, τη γυναίκα μου. Και εσύ και εγώ, λέει, την έχασα. Πώς είναι? Λέει, πώς είναι? Λέει, ψηλή, δύο μέτρα, λέει, αυτό, εκείνο, είναι αυτά, έτσι, εδώ, είναι εκείνο, αυτά, ναι, έτσι, αλλιώς, πράσινα μάτια. Playmate! Η δικιά σου, ας τη δικιά σου, πάρα πρόβλημα τη δικιά σου. Εγώ τη δικιά μου τώρα! Γεια σου Δουβού! Δεν λέει άστη δικιά μου, άλλο λέει. Γάμε τη δικιά μου τώρα, πάμε να βρούμε τη δικιά. Ναι, καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Ο Ταρίφας, ο Λάμπρο. Γεια σου Λαμπρούκο! Έλα, καλά είμαστε! Δόξα τω Θεώ! 34 χρόνια δεν είμαστε καλά, τώρα θα είμαστε καλά πέντε. Καλά σου φορολογείς. Πόσο γλυκιά είναι η προσμονή, όταν είναι και καθαρή και δίκαιη. Μπορούν να το, δεν μπορούν να το καταλάβουν ένα δικό μας 30 δικά τους. Μόνο εμείς, μόνο εμείς. Γιατί μπορεί. Ούτε με διαιτησίες, ούτε με παράγκες, ούτε με τίποτα. Και ας προσπαθούν. Με έναν Ιβάν Σαββίδη, ας προσπαθούν. Με έναν Λουτσέσκου, με έναν κόσμο τρελό και υπομονετικό. Τουλάχιστον τις δύο τελευταίες φορές που δώσανε παράδειγμα συμπεριφοράς. Ο κόσμος τα τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια. Άψογος φίλε, ο κόσμος. Ακριβώς. Και άψογος. Παρόλο τις μεγάλες προκλήσεις που δεχτήκαμε. Έτσι, έτσι. Έτσι, πέρυσι και παρεμπιπτόντως Κωστή, γιατί πάνω στη χαρά καλά να θυμίζουμε λίγο. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Πέρα του Τζίλου που λέμε να μην ξεχνάμε, εγώ θέλω να θυμίσω και κάποιο άλλο όνομα που πέρυσι είχαν υποσχεθεί οι νομικοί σύμβουλοι της ΠΑΕ ότι θα τον κυνηγήσουν μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι κάποιον κύριο το κύριο εισαγωγικά. Κάποιον Αρετόπουλο. Αρετόπουλο. Έτσι. Τι απέγινε. Κάτι για μηνύσεις, για διαφυγόντα κέρδη. Αυτός για κάτι που τέτοια. Τη μία μέρα ήταν τα ελληνικά του της Τετάρτης Δημοτικού. Ναι. Και όταν ήταν... άλλαξε, όταν πήγαμε εκεί είχε αλλάξει η έκθεσή του και ήταν σαν να την είχε γράψει ο Τζάρτζανος, ο Φυτράκης, ο Κρυονάς. Μπράβο. Και ο Μπαμπινιώτης. Μαζί και ο Τριανταφυλλίδης. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρουμε και αυτό το όνομα του Αρετόπουλος και κοντά σε αυτό το όνομα καλό είναι να αναφέρουμε και τα ονόματα αυτών των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων που αγναντεύουν πέρα βρέχει για την άδεια χωροταξία του περιβάλλοντος. Δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να τους πούμε και με τα ονοματάκια τους όταν έρθει η στιγμή. Για να... Κανένα. Γιατί πλησιάζουν εκλογές. Κανένα. Στα μπουρδάκια, όχι. Στα... Να πούμε ρε παιδί μου, επειδή θα έχουν δείξει μία παρησία κατά τη δική τους άποψη και ένα θάρρος, να πούμε ότι ο τάδε-τάδε δεν θέλει να γίνει το γήπεδο και βάζει εμπόδια, δεν λέμε να κάνει παρανομία ή ότι προσπαθεί να σταματήσει κάτι παράνομο, αλίμονο. Αλλά ο τάδε και ο τάδε βάζουν εμπόδια, βάζουν αναχώματα. Έτσι. Και κολυσιεργούν χωρίς λόγο το έργο αυτό. Να είστε βέβαιοι. Νομίζω επίσημη δικαιολογία είναι η μία παρτία λέει σε δημοτικό συμβούλιο αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι. Πρόσεξε, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και ούτε με ενδιαφέρει από ποια παράταξη είναι, με ποιον εννοείται είναι. Αυτό. Ειλικρινά σας λέω μου είναι τραγελαφικά αδιάφορο. Ένα πράγμα μόνο. Να μην βάλουν εμπόδιο, εμπόδιο εκεί που δεν πρέπει, έτσι. Έτσι. Δεν είπα, δεν είπα να γίνει κάτι παράνομο επειδή δεν είχε καλά θέλω. Δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Με παράνομο τρόπο το νόμιμο. Ακριβώς. Πάντως ο Αλφα Σίγμα, η μαμά του λόχου και η ΠΑΕ καλώς εξέδωσαν την ανακοίνωση για ένα πρώτο έτσι ας πούμε καμπανάκι. Για... καμπανάκι έτσι, να ξέρετε δηλαδή. Μπράβο. Επειδή νομίζουν ότι δεν θα το επικοινωνήσει ο κόσμος. Ή νομίζουν ότι θα μπορούν να κάνουν το μάγκα στις παρεούλες τους μετά. Όχι. Αυτό έχουμε να πούμε. Ακριβώς. Και απλά. Ένα τελευταίο λίγο έτσι με ένα χιμωράκι να κλείσω. Ναι. Θέλω να κάνω καταγγελία στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Γιατί τελικά δεν ξέρουμε τι είμαστε. Χριστιανοί Ορθόδοξοι του νέου ημερολογίου, του παλιού ημερολογίου. Γιατί το παλιό ημερολόγιο όμως Κωστή πήγαινε 13 μέρες μετά. Εμείς θα κάνουμε το Πάσχα 15 μέρες νωρίτερα. Είναι, εγώ θα σου πω με μία απλή κουβέντα θα στο καθαρίσω το θέμα. Θα είναι πλέον κινητή εορτή. Και όχι επειδή όλοι θα τραβάμε τα κινητά τη φιέστα, αλλά θα είναι κινητή εορτή. Όπως είναι το Αγίου Γεωργίου, δεν είναι στάνταρ μέρα, μετακινείται. Φιλιά πολλά! Γεια σου Λαμπρούκο! Γεια σου Ταρίφα! Γεια σου Ταρίφα! Άλλη μια γραμμή πριν το τέλος. Τη πρώτη ώρα, καλημέρα σας. Πάντα τελευταίος είμαι, τι θα γίνει. Γιώργο! Πρόσεξε, θα πάω πίσω, θα ανέβω πάνω στο λόφο. Πρόσεξε με. Απομακρύνομαι, πρόσεξε. Πάω πέρα πέρα. Πάω πέρα στο λόφο. Γιώργο! Και
κάνει έκο. Κάνει και έκο. Να βάλω χορηγία με τσινάδικο. Ναι, ναι. Οι Ηρακλίδες μου θυμίζουν την ταινία με τον Βέγκο, η θεία που ήθελε τον γαμπρό και... και ανέβηκε πάνω στην ταράτσα για να αυτοκτονήσει. Δεν παίζουν οι άνθρωποι. Εντάξει. Οκ. Είπαμε. Ο καθένας, έτσι, πραγματικά παραδέχομαι τους οπαδούς άλλων ομάδων που έχουν το σθένος και έχουν την ετοιμότητα να πούν «Ναι ρε μάγκα, το παίρνεις δικαιότατα και πέρσι σε κλέψανε». Κάθομαι να ακούσω ό,τι θέλει αυτός ο οπαδός μετά. Από όπου και αν προέρχεται, φίλε. Αλλά ξεκινά εκεί η βάση μου. Αν ξεκινάς με το «Α και τι και αυτό και εκεί», «Ω, δεν μπορώ, δεν θέλω να συζητήσω ρε φίλε, δεν έχω όρεξη, ούτε χρόνο να σου αφιερώσω». Στον προηγούμενο συνάδελφό σου, τον Μπάμπη, βγαίνει ένας συμπολίτης. Ναι. Και λέει και λέει και λέει και λέει, η ομάδα του δημοσίου και τα λοιπά, είναι η τρίτη φορά, λέω, Μπάμπη, σε παρακαλώ, τον προκαλώ, γιατί λέει αυτός είναι 10 παθούν από του χρόνου, στο νέο πρωτάθλημα. Όποια ομάδα από τις δύο βγει πιο μπροστά, θα συγκεντρωθούμε εμείς οι δύο, εγώ και αυτός, στο λιμάνι και θα ξεκινήσουμε φορώντας τη φανέλα της ομάδας η οποία είναι πρωταγωνίστρια από τις δύο. Ναι. Και γραφώντας τι σημαίνει. Ναι. Ακόμη μ' απαντάει. Ακόμη μ' απαντάει. Και αύριο πάλι θα ξαναπεί τα δικά του. Έχει πετύχει πάντως το στόχο του. Ακαθόλου. Να σε εντριγκάρει, να σε τσιγκλήσει. Εγώ γυρίζω. Ναι. Άξι. Δηλαδή άμα θα πάρει τώρα και ο Παυλάρης θα πει καλά του τάπ. Μια ζωή και παίρνει και καπάκι ένας και λέει τι να μας πούνε λέει, τώρα. Πού μας καταλάβετε κερδίσαν... τον καημό τους. Σε κανένα σημεριστείτε. Οπαδικό. Αυτό καταλάβε τον οπαδικό καημό. Σκεφτείτε λίγο κάτι. Αντίστοιχα κανένα... να υπάρχει, αντίστοιχα ο Άρης ας πούμε ή ο Ηρακλής, έτσι. Ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή να έκαναν μια τέτοια πορεία. Δεν θα ήμασταν και πολύ χαρούμενοι. Θα βρίσκαμε διάφορους τρόπους να προσπαθήσουμε ναι. να τους χαλάσουμε τη διάθεση. Ναι, ναι. Άρα δείξτε μια κατανόηση. Είναι πολύ κατανόητο. Αλλά ας μας πούνε. Και το χειρότερο ένα. Γιώργο μου δεν είναι ότι είναι κάτι περιστασιακό. Είναι κάτι που θα συνηθίσουν να το ζουν. Να βλέπουν τον ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί. Ήδη έχει ξεκινήσει από πρόπερση ήδη. Με το κύπελο, με Ίβιτς. Ας μας πούνε σε ένα ομαδικό άθλημα, είτε γυναικείο είτε παιδικό, μας πήρανε φέτος. Στο μπάσκετ χάσανε δύο φορές. Πάλι συνεχίζεις, δεν με ακούς. Δεν συνεχίζω, όχι μα να πω, τα ακούνε. Μα ασχολείσαι ακόμα, συνεχίζεις. Τέλος πάντων. Τι κληρώνεις σήμερα, καμία μπριζόλα, κανένα... Θα δώσω την άλλη εβδομάδα, κάθε εβδομάδα θα δίνω κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης και από το κρεοπωλείο Κοτονοστιμιές Άγγελος που συναντηθήκαμε με τα παιδιά και έξω από τη θύρα 5 αγκαλιαστήκαμε, τα είπαμε. Πλήρωσε η καμία λαμπάδα του ΠΑΟΚ. Και λαμπάδα, τώρα που το λες, σωστός, φέτος δεν έδωσα. Α, μάν Γιώργο, δεν το είχα σκεφτεί. Πολύ ωραίος είσαι. Τα λέμε. Γεια σου Γιωργάρα μου, γεια σου Γιωργάρα μου. Θα πάμε σε διάλειμμα, τελειώνει η πρώτη ώρα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε, παιδιά, φτύστε μας το ότι έχουμε γραμμές πολλές και δεν μπορείτε, τι να κάνουμε. Δείχνει αυτό ότι μας αγαπάτε. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Δύο κουβέντες σε έναν φίλο που μου έγραψε χθες. Αποτελεί λέει και δικαίωση προσωπική για σένα και για την εκπομπή κτλ. Οκ. Εμένα με ενδιαφέρει να δω τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Και ούτε παίζω εγώ ποδόσφαιρο, ούτε εγώ προπονώ τους παίχτες, ούτε εγώ έχω κάνει τις μεταγραφές, ούτε εγώ τους έχω γυμνάσει, ούτε είμαι ο γιατρός, ούτε τίποτα. Εμείς έχουμε το εξής. Ελαχιστότατο μερίδιο. Ότι το σκεπτικό το δικό μας είναι το σκεπτικό της αισιοδοξίας, της αγάπης για τον σύλλογο αυτόν, της θετικής ενέργειας, του ζούμου σου, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Εκεί θα το δεχτώ, ότι η δική μας οπτική γωνία ήταν αυτή. Δικαιώνεται αυτό. Αυτό το σκεπτικό. Αγάπη, υπομονή, τρέλα, πάθος, καθαρότητα, αισιοδοξία, μια ωραία, αυτή η ωραία τρέλα, αυτό ναι. Αυτό ναι. Δικαιώνονται αυτού του είδους οι πρακτικές. Δικαιώνεται αυτού του είδους το σκεπτικό. Και όχι το σκεπτικό χτίζουμε ακροαματικότητα πάνω στην αναμπουμπούλα, πάνω στο να σπείρουμε
διχόνοια πάνω στο να βάλουμε να σκοτωθεί αδερφός ΠΑΟΚΣΙΣ με αδερφό ΠΑΟΚΣΙ. Να προσπεράσουμε τα 8-9 καλά, να πάμε στο ένα άσχημο και το, να το αναδείξουμε. Να τα κάνουμε όλα φουρνέλο. Όχι. Από αυτή την άποψη το δέχομαι ότι δικαιώνεται η δική μας οπτική γωνία. Ότι είναι μια δικαίωση και για το ζούμο σου. Χωρίς να αφαιρούμε τίποτα από την ομάδα, από τον πρόεδρο, από τους παίκτες. Όχι. Εμείς από μία πείτε ότι είμαστε σε ένα λόφο και παρακολουθούμε όλο αυτό. Όσοι μας παρακολουθήσατε όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που λέγαμε ότι θα έρθουν οι στιγμές οι μεγάλες, τι ζούμε. Όλο αυτό το διάστημα που μας ένωσε περισσότερο, που υποστήκαμε πράγματα, που στεναχωρηθήκαμε, που αδικηθήκαμε, που απογοητευτήκαμε, που πήγαμε να λυγίσουμε. Από αυτή την άποψη δέχομαι το μήνυμα του Πέτρου του Καραΐνδρου, που χθες το βράδυ μου έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, τεράστιο, μια τεράστια επιστολή. Μου είπε: δεν θέλω να διαβάζει τον αέρα. Πες όμως ότι εμείς νιώθουμε ότι, σαν εκπομπή, νιώθουμε μια δικαίωση για αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό θα το δεχτώ. Πάντως, εμείς αγαπάμε τον Πανθεσσαλονίκη, ο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινοπολιτών, είτε παίρνει το πρωτάθλημα, είτε δεν το παίρνει. Τόσα χρόνια έτσι μάθαμε να τον αγαπάμε, χωρίς να παίρνει το πρωτάθλημα. Και τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο. Τώρα απλά είναι μια γλυκιά δικαίωση που έρχεται η ώρα και η στιγμή. Και τα ωραιότερα έρχονται μετά. Και σεντόνια και νέες τούμπες και πεκταράδες. Όταν λέω νέες τούμπες, νέο γήπεδο και πεκταράδες που θα έρθουν, τα ωραιότερα έρχονται. Ζούμου σου. Πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης με Samsung υπερκολοσσό αυτό το διάστημα. Ανδρέα Παπαδρέου 10 το Κορδελιό. Αιγαίων Ψαραγορές και στο Ωραιόκαστρο και στο Διοικητήριο με νηστίσιμα καταπληκτικά πράγματα. Και Ζαχροπλαστία Νικολαίδης με σοκολατένια αυγά 3D. Νονός, μπαμπάς, μαμά τώρα εκεί. Υπέροχα αυγά. Και για το αγοράκι σας, για το κοριτσάκι σας. Να χαρούν, να γουστάρουν και τα βαφτιστήρια σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Άιντε συμπεθέρα, συμπεθέρα. Σάκη, άκου στίχο. Άκου στίχο, αγόρι μου, να μαθαίνεις. Άκου, σακούλι, άκου. Άιντε συμπεθέρα, συμπεθέρα. Σε σκεφτόμουν όλη. Στο μυαλό μου σουν όλη μέρα. Εγώ το στοίχημα με την Ποφίλιο δεν το παίρνω πίσω. Να ξέρετε, θα παίξω κανονικά μποφ. Θα παίξω γιατί έχω χάσει το στοίχημα. Αλλά έχω μια τεράστια δικλίδα ασφαλείας. Να μην την αναφέρω. Δύο μόνο ακροάτρια. Μία ακροάτρια και ένας ακροάτης έχουν μέχρι τώρα βρει αυτή την δικλίδα. Χαίρομαι που με βρίσκετε στο δρόμο και μου λέτε είναι μήπως αυτό ή είναι μήπως το άλλο. Αυτά. Χθες φροντίσαμε. Ήρθε η Λιάνα, αγαπημένη μου, και πήρε τις φανέλες για τον Παναγιώτη. Παναγιωτάκη, ελπίζω να τις πήρες. Αν δεν τις πήρες, σήμερα θα τις πάρεις. Και τα μπλουζάκια και τα αυτοκόλλητα. Επειδή ξέρω ότι μας ακούς. Πάμε στις γραμμές που είναι 5 και μετά θα πω χορηγούς για να μην περιμένετε. Καλημέρα σας, ζούμου σου λέμε. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Έλα. Εγώ είμαι. Τι λέμε. Κάρε στα περμητίδο λεβαντάρσκε στο πλικατόριο. Όπερμηθερμινευόμενον. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Του τέστην. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Άρα. Κουφάλα νεκροθάφτη, έφτασε η ώρα σου. Τη Λάρισα να κερδίσω. Μ' αρέσει που το άλλαξες. Μ' αρέσει που το άλλαξες και δεν λες κουφάλα νεκροθάτη. Κουφάλα νεκροθάτη, έφτασε η ώρα σου, δηλαδή ήρθε η στιγμή, τώρα τέλος, τελειώνεις. Ναι ρε αγόρι μου, εμείς δεν βγάζουμε τα συστήματα. Τα μπλουζάκια, παρέλαβες. Κοιτάμε τώρα, δεν θέλω να πω και το όνομά τους. Ολέ, ολέ. Παρέλαβες, παρέλαβες. Άσε βρε, μην ασχολείστε ρε. Ρε, μην πέφτετε στην παγίδα. Θρησκευτική μας διαθήκη ρε η Βίβλος ρε. Βρε, τα τροπάρια έχει ρε. Βρε, μην πέφτετε στην παγίδα βρε. Αυτό θέλουν να σας εκνευρίσουν βρε. Χαρείτε τις στιγμές βρε. Άκουσε τώρα, κάτι είπε στο Γιώργο. Ο Γιώργος έχει πολύ δίκιο. Υπάρχει κάποιος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και βρισκά. Δεν θα τον αποκαλέσω. Μες στη χαρά για αυτό. Άκουσε με λίγο Παύλε. Μες στη χαρά για αυτό που θα ζήσουμε. Με αυτό που ζούμε. Κάθεσε και ασχολείσαι με τον καθένα. Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι. Αλλά ασχολούμαι. Ο Γιώργος έχει δίκιο. Το ξέρω ότι έχει δίκιο. Κάποιος πρέπει να του τα πει.
να ξεχαζέψει λιγάκι. Να ξεχαζέψει. Άρα... Γιατί δεν μπορεί να αποκαλεί εμένα την αγαπημένη μου ομάδα, ομάδα του δημοσίου. Και κάθεσαι και το αναπαράγεις εσύ. Και κάθεσαι και ασχολείσαι. Αντί να πεις δεν πέφτει με τίποτα, πάω να το ζήσω, ασχολείσαι με αυτόν. Έχει, ώρα, πετύχει το... Έχει πετύχει το σκοπό του, το καταλαβαίνεις. Ακούστε με που σας το λέω. Δεν θα το πω να τα ακούσει αυτό. Το δεν μας πέφτει με τίποτα, το λέω και το ξαναλέω. Δεν με πέφτει με αυτό, τίποτα. Αυτό, αγόρι μου, μην ασχολείσαι τώρα με τον καθένα εκεί κάτω. Άσε τώρα. Να... Θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Χθες το βράδυ άκουσα σε εκπομπή δική μας, παοξίδικη. Ναι. Ο Βαρέλα τι ζητάει, 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι λέει και μάλλον τελειώνει η υπόθεση. Φεύγει. Δεν, το 3 εκατομμύρια αν είναι, είναι για 3 χρόνια, όχι για ένα χρόνο. 32 χρονών. 3 εκατομμύρια. Η πρόταση έχει γίνει. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα τα βρούνε και θα μείνει. Και εγώ αυτό πίστευα μέχρι χθες το βράδυ. Γιατί χθες η ώρα 2 κοιμήθηκα. Άκουσα και τον Ηλία. Καλά του στάχωσε. Καλά του στάχωσε για τον Άσο, για τον Άσο και άλλα, ναι. Και οι άλλοι λιγάκι μπήκανε μέσα σε κλίμα ανθρώπινο. Μπήκανε σε ανθρώπινο κλίμα. Οι κουβέντες του πατέρα χθες στο δικαστήριο, οι κουβέντες του πατέρα συγκλονίζουν. Συγκλονίζουν οι κουβέντες του πατέρα. Τα άκουσα μέχρι τις 2 η ώρα, έτσι. Αν και έχασα ένα φιλαράκι 60 χρονών εχθές και τον ξεπροβόδισα στον εύωσμο. Ναι. Με αυτό το ρημάδι. Τέλος πάντων, ήμουν τόσο. Έγινε, κουρά, Παυλάρα μου. Άντεξα. Φιλιά, μην ασχολείσαι. Αυτό, αυτό να λες. Ασχολείσαι με τον κάθε ένα τώρα που προσπαθεί να σου πάρει λίγη χαρά και να σε προβληματίσει. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε μεθ επόμενος. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Αγκαλιά πιαστήκαμε τον... Πάμε στον Μέθε, Μέθε, Μέθε επόμενο, ναι! Εγώ είμαι ο Μέθε, που έχεις κάνει ένα κλάδεμα, να πω Ισαουράλδε. Να πω ο Μαυρέας. Ναι, ναι, ναι. Με εκείνα τα στενά σορτσάκια, ναι, με την Νάπολη, βλέπω τις φωτογραφίες. Πώς κάνανε ασχελισμό με εκείνα τα σορτσάκια, ρε, πάνω, με την Νάπολη. Τα σφιχτά τα κουλαδί. Ναι, ήταν στη μόδα τότε. Ναι, ναι, αλλά φαινόταν και... Οι Γερμανοί μπορούσαν να πούμε μέχρι το γόνατο ένα καιρό σορτσάκια. Ένα καιρό, όντως. Βέβαια, με εκείνα τα στενά σορτσάκια, τον ψαρώνει στον άνω, φαίνεται η σηκωταριά. Ναι, αγόρι μου. Έτσι, το καμπανέλι. Λες, ζέψε εδώ είμαι. Όλα έχουν το σκοπό του. Για πες. Να πω. Λοιπόν, ξεκινάω. Πόσους βαθμούς έχουμε διαφορά από τον Ολυμπιακό? 10. Έτσι, μπράβο. Έτσι απαντάει ένας παοξής. Δεν χρειάστηκα ούτε 2 δευτερόλεπτα. Α, μπράβο. 10 εγώ λέω τώρα. Ναι, έτσι θα απαντάτε. 10 με μείον 2 εγώ. Είμαστε πρωταθλητές. 10 με μείον 2. Ναι, με μείον 2. Ναι. Ναι, θα είχαμε 12 δηλαδή. Βεβαίως. Κανονικά. Αυτή είναι, 12. Α, μπράβο. Είναι έτσι, μπράβο. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, που δεν του αφαιρέθηκαν. Βαθμοί για τα έσχη της Πάτρας. Παρακάτω. Παρακάτω, οι ερωτήσεις είναι και, ακόμα και ρητορικές. Ρητορικές, βεβαίως. Αλλά αν θες απαντάς. Αν θέλω. Παίζουμε με τη Λάρισα στην Ισπανία. Παίζουμε, ναι, στο Μαδριγάλ. Α, μπράβο. Είδες, τι ωραία συνεννοιόμαστε. Βλέπεις, ρε φίλα, μα υπάρχει χημεία. Βρε, ποιος στάσει εδώ πέρα να με πουλήσει τρέλα εμένα. Εμείς, θα το βάλω στη μέση. Μα εδώ είναι τα κεντρικά. Εμείς δίνουμε τις άδειες για να είναι ο άλλος τρελός. Εδώ είναι το franchise, φίλε! Εδώ είναι τα κεντρικά, σοβαρολογείς! Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι την ΚΕΔ. Την ΚΕΔ. Πάμε στο Μαδριγάλ και αν κερδίσουμε, θα είμαστε... Όταν κερδίσουμε θα είμαστε καμπεώνες, άμα θες. Που είναι από την ελληνική λέξη καμπανέλια, που είναι ένα καμπανάτο πρωτάθλημα. Από εκεί είναι. Όχι αυτό. Καμπανεώνες. Λοιπόν, αυτή άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Τι βρήκαν και μας τη στείλαν σε εμάς? Αυτή την φωτιά. Τη φωτιά, το διαιτητή. Ναι. Πυργινή και θάλασσα. Ναι, είναι πώς μας τη στείλανε εμάς. Έχω ένα πυροσβέστη με μια μάνικα, να. Λοιπόν, αν ήταν Χριστούγεννα και δεν ήτανε Πάσχα τώρα ο καιρός. Ναι. Κάποιοι εκεί στη Λάρισα θα έπρεπε να κρύβονται, γιατί
τις γαλοπούλες τώρα τα Χριστούγεννα τις βάζει την πρωτοχρονιά. Έτσι. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Η γαλοπούλα από ποια πόλη της Γαλλίας είναι? Α, είδες. Δεν το ξέρω. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Έτσι. Αυτά. Λες, ζήστε το. Κληρώνεις τίποτα σήμερα? Κληρώνω ένα χαμόγελο, φίλε. Μέχρι τα αυτιά. Βάλε μου 4 συμμετοχές θέλω. Αγόρι μου. Φιλιά. Γεια σου Παναγιώτη. Κωστή, ναι. Δεν θα βρούμε κανένα να το βάλουμε στη μέση να γονάτει. Φίλε. Γύρω γύρω όλοι. Όπως όταν κουρευόταν κάποιος στο σχολείο που κάναμε. Ζήσε όνια να ανασένεις όταν λες πολλά να δεις. Συζητάμε χθες στο καφενείο. Λέμε τώρα ξέρεις χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι με τον άλλο. Έκλεισα λέει με την ΠΑΕ. Θα πάμε λέει η Λάρισα. Θα μπούμε με την κατάσταση λέει κανονικά. Λέει, αποτρελάθηκε είναι πολύ. Και από δίπλα όλοι. Καλά. Αφού δεν απογορεύεται πώς θα πάτε. Τι σας νοιάζεσαι, εμείς κλείσαμε την ΠΑΕ, θα μας βάλουν στην κατάσταση, θα μπούμε μέσα στο κήπεδο κανονικά. Και δεν θα σκάσετε άμα δεν μπορείτε να πανηγυρίσετε. Θα πανηγυρίσουμε μετά τους λέμε. Όπως το είπες αδερφέ. Ψάρωσαν όμως, ψάρωσαν, ε. Ψάρωσαν. 100%. Όλοι κοτόπουλα είναι, βρε, σου λέω, τέτοιους θέλουμε. 100%. Δηλαδή, γιατί αν εγώ έλεγα ότι κληρώνω σήμερα 5 εισιτήρια για το Μαδριγάλ, ε. Ναι, σωστό και αυτό. Θα ορμούσαν όλοι. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη! Λοιπόν, γεια! Την αγάπη μου, ζού μου σου, γεια, ζού μου σου! Ζήστε το όλο αυτό! Παιδιά, κάθε στιγμή έχει ζού μου σου, ζήστε το! Δεν πέφτει με τίποτα, σας λέμε! Αυτό πάλι που το βάζεις, άντε! Όπου χωράει! Πάμε παρακάτω! Ναι! Καλημέρα Κωνσταντίνη! Καλώς το φιλάρετο! Όμορφες μέρες! Πέροχες! Μην αφήνετε κανέναν να σας βάζει τα νύχια στα πλευρά. Κανέναν. Μην αφήνετε. Καταλάβετε τον καημό τους. Όσο περνούν τέτοιες όμορφες μέρες, τόσο εκνευρίζονται και ζορίζονται άστους μέσα στη μιζέρια τους. Το θέμα είναι ότι, καταρχάς να σου πω φτούσου, να σε φτύσω δηλαδή. Κάτι έφτασε στα γυαλιά μου, μια στιγμή λίγο. Γιατί... έχεις τόσο πολύ μεγάλη ακροματικότητα που δεν το συζητάμε, οπότε αφού λες να σε φτύνουμε, θα σε φτύνουμε έτσι, κάθε έτσι, φορά. Έτσι. Είμαι λοιπόν, γι' αυτό μου είπε να σε φτύσεις τόσο ευρυπιώτης. Έτσι. πάντως είναι σίγουρο ότι εκεί στη Νέα Μεσύμβρια παραδίπλα έχει πολλά χωράφια. Ας πάει ο Λουτσέσκου μαζί με τους παίκτες να σου κάνει καμιά προπόνηση, γιατί αλλιώς δεν θα είναι έτοιμη. Η μπάλα κάτω δεν θα παίζεται εύκολα, δηλαδή το χωράφι μπορώ να σου πω τις τρύπες θα έχει πολύ λιγότερες από εκεί μέσα. Όλη τη βδομάδα, φιλάρετε μου, ναι, γίνεται κατήχηση, και χρησιμοποιώ ακριβώς τη λέξη που ήθελα, στους παίκτες για αυτό που θα αντιμετωπίσουν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάμε σε μια άκρος εχθρική έδρα. Θα το δούμε αυτό και μέσα στο γήπεδο. Με πολύ σκληρό αντιαθλητικό τρόπο θα το δούμε και τη λύση αυτή και εκτός γηπέδου. Έτσι. Ναι, και επειδή πραγματικά φτάσαμε όχι πια στην ουρά αλλά στο τέλος της ουράς. Φούντα. Η φούντα είναι στο τέλος. Χρειάζεται να είναι τα παιδιά που μέχρι τώρα απέδειξαν ότι είναι οι καλύτεροι με μεγάλη απόσταση να δείξουν ότι πραγματικά αξίζουν αποφασισμένοι να δώσουν ό,τι μπορούν περισσότερο στο κάτω-κάτω γραφής. Τι να κάνουμε. Αν δεν μπορεί να προστατεύσει ο διαιτητής τους παίκτες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει κανονικά ο διαιτητής, όταν ο άλλος αξίζει 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια και ο άλλος δεν αξίζει σχεδόν τίποτα, να τον προστατεύει, γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο μιας ομάδας. Αυτό... κάποια ώρα πρέπει να το απαιτήσουμε. Δεν το έχουμε κάνει. Είναι και η τακτική, ο τρόπος που λειτουργεί η ΠΑΕ. Αλλά σίγουρα όμως είναι σημαντικότατο, γιατί όταν παίζεις στην Ευρώπη και προσπαθείς να έχεις μια ομάδα που να μπορεί να στηθεί στην Ευρώπη, δεν μπορείς να τη ρισκάρεις με οποιονδήποτε που πάει και ρίχνει
με τις τάπες στα πλευρά ενός δερματοφύλακα. Δηλαδή αυτό το πράγμα... Παρεπιπτόντος, ο Μπαράλες ενεπλάκησε σοβαρό τροχαίο, χωρίς βέβαια ο άνθρωπος να πάθει κάτι. Μάλιστα. Απλά αυτή τη φορά όντως έπαθε κάτι. Δεν έκανε θέατρο για να γλιτώσει. Είναι, και επίσης είναι την τελευταία φορά είχε τρακάρει το παπούτσι του στα πλευρά του Πασχαλάκη. Έχει εμπειρία δηλαδή από τρακαρίσματα. Αυτά. Καλά να είναι ο άνθρωπος, εμείς δεν ευχόμαστε σε κανέναν δυστυχία και πόνο. Απλά είναι πολλές φορές οι ευχές που σε συνοδεύουν όταν προσπαθείς να κοροϊδέψεις, να υποτιμήσεις τον ιδρώτα του άλλου και όταν παίζεις με τον πόνο και με τον καημό του. Λέω εγώ. Γενικά κάποιοι θέλουν το τόσο να το κάνουν τόσο, όπως λέμε. Έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, το έχουμε συνηθίσει και αυτό. Γεια και χαρά. Γεια σας ρε φιλάρετε. Γεια. Πάμε μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι. Καλησπέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Ακούγομαι. Σ' ακούω λίγο κονσέρβα στο βάθος, αλλά εντάξει, πηγάδι. Δεν πειράζει. Σ' ακούω. Σε τηλεφωνώ από Ψάλα, από Σουηδία. Έλα ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς τώρα, το Ψάλα μου κάνει ποντιακό χωριό, φίλε, η κατάληξή του. Πώς έγινε εκεί τώρα και... Σαν τη στα Ψάλα. Για πες. Είσαι ο, είσαι ο. Το όνομά σου, το όνομά σου. Αντώνης, έλα Αντώνη μου, έλα. Αντώνης. Για πες ρε Αντώνη. Έχω πρόβλημα, ρε Σικωστή. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Είμαι 45 χρονών. Μπρούμητα. Από 5 χρονών, 5-6 χρονών λέω ότι είμαι ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά ρε φίλε, φέτος, συγγνώμη, δεν ξέρω, δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, ρε. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν γίνεται να βλέπω ένα ματς και να πίνω μόνο ένα φραπέ. Και να μπαίνουν δύο γκολ πριν προλάβω να παραγγείλω την πύρα. Ναι ρε φίλε. Να είναι τα νύχια μου αφάγωτα. Να παίζω στοίχημα και να είναι ο ΠΑΟΚ συνέχεια στο 1-20 και στο 1-40 στο διπλό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δε, ειλικρινά σου μιλάω, θέλω να πάω να γίνω Άρης. Σκέφτομαι να κάνω μία μονοθεματική εκπομπή προβληματισμού. Δηλαδή θα προσποιηθούμε όλοι. Μα ρε φίλε. Ότι θα κάνουμε προσομοίωση ότι η ομάδα είναι χάλια, είναι έκτη, χάνει συνέχεια. Να κάνουμε μια εκπομπή γκρίνιας για να μπορέσει όλος ο κόσμος αυτό που ξεσυνήθισε, που δεν μπορεί να το κάνει, να το βγάλει από μέσα. Θα είναι εκπομπή πραγματικά ξεφορτώματος. Πώς το βλέπεις σαν ιδέα? Μα ρε φίλε, δες τώρα, δες κυριολεκτικά σε αυτό που λες. Δες αργιανά. Ξεκινάνε. Παίζουν χάλια. Αλλάζουν προπονητή. Αυτά που κάναμε εμείς κάποτε. Παίρνουν τον Παντελίδη. Αρχίζουν το κράξιμο στα πρώτα μάτς. Εκεί ταχώνουμε στον προπονητή. Κερδίζει μέσα στην Τούμπα. Φέρνει το χ μέσα στην Τούμπα. Ωα, Θεός, Champions League. Τα πήραμε όλα. Κάνουμε να πούμε δυο νίκες. Είμαστε εδώ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτό, ρε Παντελίδη, ρε. Αυτό δεν είναι ένα ισοπαδός. Αυτό είναι. Σε αντίθεση με αυτό που έχουν δει με τον ΠΑΟΚ φέτος. Να ήμαρτο, ρε παιδιά. Ήμαρτον. Κάντε και καμιά ήττα, ρε. Δώστε τους λίγη χαρά, έτσι, έτσι. Γιατί περιμένει ο άλλος με προσμονή, με αδειμονία, να κάτι, μια αναμπουμπούλα. Θέλω να σε στεναχωρήσω, θα σου πω, θέλω να σε στεναχωρήσω λέγοντάς σου, δυστυχώς και κάποιοι δικοί μας. Εννοείται, όχι μόνο οι απέναντι. Εννοείται, η μαρμίτα είναι μεγάλη που χάθηκε. Εννοείται και μεγάλη. Κάποιοι δικοί μας περίμεναν το στραβοπάδα που είναι, είδες εγώ, βάλτε τον ΠΑΟΚ πάνω από το εγώ σας, τα γούστα σας, είτε σας αρέσει ο Πασχαλάκης, ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Ρασβάν, οποιοδήποτε. Βάλτε τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Και πείτε ναι, αυτό, ζήστε το. Δεν γίνεται να έρχεται ο άλλος χοντροκόλλης και να είναι ο καλύτερος παίκτης. Με λασποτήρα, με λασποτήρα χέτη. άκουσα το κορυφαίο μου το είπε χθες, φίλε, άνθρωπος, κοντά στην Τούμπα, στην περιοχή, εκεί στη Μικρά Ασία, ας πούμε. Καλά ρε, έρχεται ο άλλος και μας παίρνει, λέει, τις γυναίκες. Λέω, τι εννοείς? Ο Βιερίνε ήρθε από την Πορτογαλία να παντρευτεί Ελληνίδα. Λέει, κάτι... Είσαι άρρωστο. Φίλε, κάτι πρέπει να πω, λέει. Στο τέλος θα το κάνουμε και σημεοφόρο, ρε γάμο. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται, φίλε. Εννοείται. Μεγάλος αρχηγός σε όλα του, αδερφέ. Σιγάρα μεγάλη, προσωποποιεί πολλά πράγματα. Το πανί στο χέρι, αδερφέ μου, δεν είναι καθόλου τυχαίο στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Παικτικά, χαρακτήρα, πνευματικά,
ψυχολογικά, από σεβασμό, από όλα, από όλα, από όλα. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Αυτουνού το χέρι πρέπει να ξανασηκώσει κούπα πρωταθλητή. Αυτουνού το χέρι. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, Σουηδία. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια, γεια, γεια. Θα πάμε σε διάλειμμα. Χαίρομαι πολύ όταν παίρνετε από μακριά. Να παίρνετε καινούργοι. Θα πω αυτό που είπα στο ζευγάρι που συναντήσαμε χθες κάτω από το σταθμό. Να παίρνετε τηλέφωνο. Μην δείστε, δεν σας κρίνει κανένας. Κανένας. Θα πείτε αυτό που έχετε μέσα σας. Όπως επίσης, δεν αφήνω κανέναν να κριτικάρει ορθογραφικά λάθη. Δεν είναι τεστ ορθογραφίας, ούτε είμαστε πρώτο έτος φιλολογικό στον τοίχο μας. Και αν ο άλλος νιώθει την ανάγκη να γράψει Greeklish, θα πονέσουν τα μάτια μας, αλλά προφανώς δεν θέλει να γράψει στα ελληνικά. Γιατί νιώθει μια ανασφάλεια. Δεν επιτρέπω σε κανένα να το παίξει γυμνασιάρχης ή λυκειάρχης και να κριτικάρει. Επίσης, πίσω από κάποια προβλήματα που βλέπετε γραπτά, υπάρχουν πολλά σοβαρότερα που δεν τα ξέρετε για κάποιους. Πριν λοιπόν χαρακτηρίσετε ή κριτικάρετε, εύκολο, μόνο και μόνο που συγκεκριμένα χέρια μπόρεσαν και άνοιξε η παλάμη τους για να χτυπήσουν πληκτρολόγιο, έχουν κάνει πάρα πολλές κινησιοθεραπείες και φυσικοθεραπείες. Έχουν περάσει ώρες ατελείωτες για να μπορέσουν να σταθούν σε μια καρέκλα και να γράψουν ένα μήνυμα. Αυτό έτσι το λέω, γιατί είδα, άμα υπάρχει ένα ορθογραφικό, γίνεται μερικό bullying και δεν μου αρέσει καθόλου. Σας προειδοποιώ λοιπόν, αφήστε το. Άστε το, δεν ξέρετε τι κρύβεται πίσω από έναν ορθόγραφο. Μπορεί να έχει προβλήματα να μην μπορούσε να τελειώσει το σχολείο. Στην παρέα μας θέλουμε ωραίους ανθρώπους. Αν είναι πτυχιούχοι ή όχι, αν είναι του πανεπιστημίου ή απλά του δημοτικού, ουδόλως ενδιαφέρει, να το ξέρετε. Πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος, γλύφεις τα δαχτυλάκια σου, υπέροχες γεύσεις, 15 γεύσεις όπως είπα, με κορυφαία γεύση τώρα κάστανο κουβερτούρα και γλυκένεσαι και ζεσταίνεσαι τις κρύες νύχτες με το κάστανο κουβερτούρα, υπέροχες, εξάγει σε πολλές χώρες του κόσμου, μπείτε στο lukas.gr να δείτε σε επιλεγμένα σημεία στην πόλη μας. Χαλβάς με τη γεύση από την Κωνσταντινούπολη και βέβαια λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος πήγε, μα τα πήγε. Σε ένα πλήρως ανακυρισμένο χώρο 705-750 με τη Λιβεριά απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Εκεί μετά την αερογέφυρα, κάντε δεξιά απέναντι από τον Αγιώργη. Θα με θυμηθείτε. Δεν αφάτε πουθενά νοστιμότερα κρέατα. Πουθενά νοστιμότερα γλυκά στο τέλος χειροποίητα. Επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Πάμε κατευθείαν στις γραμμές. Θυμίζουμε, Alpha Plum είναι ο ειδικός και για τα ηλιακά σας, με υψηλής ποιότητας μαραφέτια, για δωρεάν ζεστό νερό για 25 χρόνια, με συλλέκτη τιτανίου, με άθραυστα κρύσταλλα, με boiler inox τριπλής άλωσης. Ηλιακά Alpha Plum. Ρεύμα, stop. Σωθήκατε. Μακρυγιάννη 71, Ηλιούπολη. 2310-65-17-18. Και για φυσικό αέριο τοποθέτηση 65-17-18. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς στο Σεραίο. Γεια σου, Τελάρα. Κωστή, ναι. Όσον αφορά αυτό που είπαμε για τον Βαρέλα, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έκρινε την επαγγελματική συμπεριφορά του παίκτη και του έχει κάνει μια τίμια πρόταση που το τιμά, πιστεύω, αυτή η πρόταση που τον έχει κάνει. Τώρα είναι δικό του δικαίωμα τελευταίο συμβόλαιο. Αν πιστεύω ότι μπορεί να πιάσει κάτι παραπάνω. Εξαιρετική πρόταση. Εξαιρετική, ναι. πολύ τιμητική, με διπλασιασμό αποδοχών, πολύ γενναίο. Τώρα, αν ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να πάρει, ας πούμε, παραπάνω λεφτά σε μια Κίνα, σε μια Αμερική, σε ένα Κατάρ κτλ. Okay. Εγώ πιστεύω με τα μπόνους αυτά που διαβάζουμε, φίλε, είναι πολύ τιμία, το ξαναλέω. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα μείνει. Τώρα, αν είχε γίνει κάποιο λάθος με τον Χατσερίδη που πληρώσε ένα βιογραφικό που είχε συμμετοχές στο Champions League, φίλε... και δεν έβγαινε. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει σχέση. Εντάξει, η ομάδα μπορεί να κάνει ένα-δυο λάθη σε προσφορές σε κάποιους παίκτες που ήθελε να ανεβάσει το επίπεδο. Αυτό δεν έχει σχέση με όλους τους παίκτες. Αναγνωρίζουμε σίγουρα στο 1000% το ότι ο άνθρωπος αυτός, ενώ δεν έχει συμφωνήσει, παίζει με όλο του το είναι. Γι' αυτό έβασε μια επαγγελματική συμπεριφορά, Πραγματικά εκτίμησα ακόμα περισσότερο στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στο τέλος, γιατί πρέπει να συνυπολογίσει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο η εξαιρετική πρόταση, έτσι πάνω από το εκατομμύριο που στα 32 του τον κάνει να ησυχάσει με αυτό το θέμα. Για τρία χρόνια, πρόσεξε, του λέει για τρία χρόνια τέλειος, μετά είσαι 35.
Μετά κάνεις μια ζωή στον πάγκο και τα παιδιά σου εδώ και τελείως. Μετά άμα θες στα 35 να πας και ξέρω εγώ κανένα χρόνο σε κανένα Κατάρ, σε κανένα Ντουμπάι, okay. Αλλά εδώ η πρόταση θεωρώ ότι είναι, δεν είμαι ούτε ο λογιστής της ΠΑΕ, ούτε ο οικονομικός διευθυντής. Αυτά τα κάνει Κοτζαρόβα. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι θεωρώ ότι είναι πολύ τιμητική η πρόταση, ότι τον περιμέναμε πολύ καιρό, σεβαστό το ότι θέλει να το σκεφτεί και προς τιμήν του είναι άψογος ο άνθρωπος. Και εμείς το, και σε ένα ακόμα θέμα, εγώ τη γνώμη μας λέμε, άμα είναι να πάει στην ΕΡΤ, πάω καλύτερα να πάει στο Open. Σε αυτό το κανάλι που τόσα χρόνια μας έχει πολεμήσει και μας έχει λιδωρήσει. Τι, δεν τα παίρνεις τα 8 εκατομμύρια από αυτούς για να πας? Μια χαρά, φίλε, εγώ λέω. Όχι, Κωστή, αυτά μπορεί να τα βγάλει και από το Open και να τους απαξιώσεις κιόλας. Αν ο ΠΑΟΚ πάει εκεί, αν πάμε εκεί, ένα, θα πληρώσουν αδρά όπως πλήρωναν τόσα χρόνια τον κάθε Ολυμπιακό, τον κάθε Παναθηναϊκό, την κάθε ΑΕΚ. Θα πληρώσουν αδρά για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, γιατί θα τους πάει τεράστια τηλεθέαση και προφανώς οι άνθρωποι που θα περιγράφουν, οι άνθρωποι που θα σχολιάζουν, θα νιώθουν. Δεν θα φέρει τίποτα γάβους από την Αθήνα. Εγώ έτσι είπα την γνώμη. Έτσι λέω. Τώρα αυτά είναι δικά τους θέματα. Πού θα παίξει η ομάδα, έτσι. Και ένα ανέκδοτο, έτσι να γελάσει ο κόσμος. Ρίχτω. Κατέβαινε ένας από ένα χωριό λαβρατισμένος, πάει στην Αθήνα, μένει σε ένα ξενοδοχείο. Του λέει ο ρεσεψιονίστης, λέει, έχουμε λέει και κάτι ταλέντα, λέει, τα εκπαιδεύουμε, λέει, άμα θέλει να στείλουμε, λέει, τζάμπα, λέει, θα τα δώσει, λέει, μία τσέμα, είναι και τζάμπα, λέει, πλάκα κάνεις. Του στέλνει πάνω ένα κορμί, ένα πύραυλο, ρε φίλε, παθαίνει πλάκα. Κατεβαίνει κάτω, λέει, τι χρωστάω, λέει, τίποτα, λέει, και το δωμάτιο τζάμπα, λέει, πάρει και 5 χιλιάρικα, δραχμές ήταν ακόμα. Χωριά της Αλής και λέει, τι έγινε, ρε μάγκα, φάκα, μη είχαμε κοιμηθεί, είχαμε ασύσει τη Δήμητρη. Πάει στο χωριό, στον άλλον, όλοι κατεβαίνανε, το ίδιο έργο έτσι, τζάμπα και 50 χιλιάρια. Άκουε μια δόση και ο παπάς είχε βουήξει στο χωριό του, έτσι το είχαν μάθει όλοι ο παπάς, λέει, κάτι από εκεί στην Αθήνα, να δούμε, λέει, τι γίνεται, λέει. Τι γίνεται, παπάς, τα ίδια, λέει, πένε κάτω, κατεβαίνε κάτω, του λέει, εσύ λέει, πάτε, λέει, χτυπάει τηλέφωνο, πάνε 200 χιλιάρια, μα. Εδώ ένας ο παπάς, λέει, γυρνάμε, λέει, ταινίες πορνούλα, αλλά πρώτη φορά, λέει, γυρίσαμε τσότα, μην παπά, λέει. Γεια, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Σφιντέρσκι πήγε χθες στο μπάσκετ, παιδιά. Ο Πίνο 3 λίτρα βροχή με κλειστό το στόμα. Έτσι, αυτός με το ένα άγγιγμα πήγε, άρχισε να δένεται και αυτός. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θα ήθελα να παίξω αντίστροφη μέτρηση, αλλά θέλω να την παίξω μόνος μου. Το 8, θα 7, κόψω. 7, θα 6, κόψω. 5, ναι. 4, 3, 2, 1, κερδισά. Θα κόψω στο μοντάζ. Το θέλω να την παίξω μόνος μου. Τι είπα. Εμείς όμως θα σε χειροκροτήσουμε που βγαίνεις εφθαρσός και το λες στον αέρα, γιατί εντάξει είναι και αυτή μια στιγμή προσωπική, ναι, γιατί όχι. Η καλύτερα από το δοκάρο παρέα. Ρε Πάουκ, είσαι σκέτικα. Δεν αφήνει με τίποτα. Εν μεταξύ, πάω να ξυπνήσω τα παιδιά και αρχίζω. Και την επόμενη εβδομάδα φύγει από βάζει μαζί σου. Έχουμε το καημό μας στο σχολείο, έχουμε και σένα παλαβέ. Άκου τη μελωδία! Άκου. Αυτά είναι. Ζήστε το, μην αφήνετε τον κάθε περίεργο να σας χαλάσει ούτε μία στιγμή τη διάθεση. Και να θέλουν δεν μπορούνε. Και να θέλουν δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε πια. Φέτος, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να λένε κίτρινο στο τετράγωνο κόκκινο πράσινη και κατελευταία βγήκαν και κάτι μπλε έτσι από αχνά από πίσω να βγάλουν γλώσσα, ό,τι και να λένε αυτοί, εμάς δεν μας πέφτει το ηθικό με τίποτα. Δεν το καταλαβαίνουν. Παρεπιπτόντως μου στέλνει μήνυμα ο Λάρη και λέει: καλημέρα. Χθες το Παλατάκι μαζί με τον πρόεδρο του Βόλεϊ Τσαλόπουλο καθόταν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ οι μέσα εισαγωγικά θυγμένοι και προσβεβλημένοι παίκτες του Ηρακλή, οι δύο Αμερικανοί. Ο Φέργκιουσον και ο κακή απομίμηση του Μπίσεσβαρ με την Αφάνα. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Οι δίθεν τρομοκρατημένοι. Αυτό το βγάλει και ανακοίνωσε ο ΑΣΥΓΜΑ, το Βόλεϊ, το ΤΑΠ. Γιατί ουσιαστικά λέει αυτοί που ουσιαστικά είναι θυγμένοι με εμάς και δεν τους αρέσει είναι συνέχεια στο Παλατάκι. Παρεπιπτόντως. Εντάξει. Και πώς γίνεται εμείς οι μη φιλόξενοι παοξίδες και ξαφνικά και οι ρατσιστές και οτιδήποτε θέλουν να λένε. Βέβαια τα ξεχάσαν οι γείτονες
το τι έγινε στο κλειστό της Μίκρας και τι μιλούσανε αυτοί που κόπτονται για το, για το πρωτάθλημα των Πρεσπών και για τη Μακεδονία τους ξαφνικά. Τι κουβέντες έχουν όταν, ό,τι έχουν να κάνουν. Δεν ασχολούμαι. Όχι, όχι, απλά σας είπα. Δώσ' λέω ότι ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να λένε, εμείς φωνάζουμε το σύνθημά μας απλά. Και τρελαίνουμε τους πάντες. Αυτό. Ζήστε το. Γιατί? Γιατί είναι καθαρό. Γιατί έγινε με την αξία μας, γιατί είναι το πιο αντρίκιο, το πιο παντελονάτο, το πιο κακαλάτο πρωτάθλημα ever. Δεν μπορεί κανένας. Το αφήγημά μας είναι ότι πλέον δεν φεύγουμε. Μας αρέσει εδώ που είμαστε και θα μας φάτε στη μάπα και του χρόνου με αυτή τη διάθεση. Συνηθίστε το. Συνηθίστε το ότι έτσι θα είμαστε και του χρόνου. Πρόσεξε. Καταρχήν ο Ερυθρόλευκος κατάλαβε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν παίρνει πρωτάθλημα. Πρώτον, ο κίτρινος που το πήρε πέρσι, ο Χάρτινος, η Χάρτινη, κατάλαβε ότι πέρσι έγινε μια κλοπή, ότι δεν έπρεπε να το πάρει, γιατί κατέρευσε σαν Χάρτινος κυριολεκτικά πύργος και είναι προβληματισμένοι για το τι θα κάνουν. Βλέπεις ότι ένας-ένας, άσε για τον πράσινο δεν ασχολούμαι γιατί δίνει μάχη να μείνει στην κατηγορία εκεί. Άλλο είναι εκεί, έτσι. Άρα βλέπεις τι γίνεται. Ήρθαμε και θα μείνουμε. Και δεν το λέμε ούτε με αλαζονία ούτε με έπαρση. Είναι αυτό είναι. Αυτό το χωνέψανε. Ήδη σκέφτονται πού θα περάσουν το καλοκαίρι τους. Πώς θα φύγουν από την πόλη. Το άλλο που τους ζορίζει πιο πολύ τώρα τους περισσότερους και περιμένουν είναι να μην συμβεί κάτι και του χρόνου είναι τα ίδια πράγματα και ελπίζουν ότι κάποιος θα την κοπανίσει από εδώ κοντά και θα αλλάξουν τα πράγματα και θα ηρεμήσουν. Αλλά πάτε το χαμπάρι, εμείς θα είμαστε εδώ. Θα γίνει με την αντιστροφή μέτρηση. Θέλω μια μπλούζα ζουμουσού. Έλα. Έλα να πάρεις από εδώ. Πες μου όνομα να την πάρεις κατευθείαν. Καλά, έγινε. Σκούφος. Χαιρετώ. Γεια σου, Σκούφε! Πάμε παρακάτω. Επειδή έχω πέντε περιμένουν, δεν προλαβαίνουμε. Θέλουμε να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, παιδιά, και δεν προλαβαίνουμε. Είναι τόσες γραμμές που δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Έχω κρατήσει κάβα για τους ακροατές του εξωτερικού. Το λέω στον Δημήτρη που μου στέλνει μήνυμα από το Τυρόλο. Γεια σου, Δημητράκη! Εκεί θα πάμε να παίξουμε την Κυριακή, στο Τυρόλο Αρένα. Καλημέρα σας! Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Τελικά είναι πάρα πολύ εύκολο να σε πάρει κανείς τηλέφωνο αρκεί να το δώσεις στον αέρα. Είμαι ο Θανάσης από... Όχι ρε Θανάση! Έλα ρε Θανάση! Γεια σου φαρμακά μου! Γεια σου αδερφέ μου, έλα! Πήρα να σου ευχηθώ μια πολύ πολύ καλή μέρα, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία. Αγόρι μου. Στο φίλο μας το Γρηγόρη το Paper που και αυτός θα σας ακούει, θα τον ονομάζουμε έτσι πλέον, ο Γρηγόρης Paper. Paper. Για τους ευνόητους λόγους και δεν λέμε επειδή παίρνει τη χαρτοπετσέτα από τη Λαδόκολα και την τυλίγη, αλλά για το περσινό χάρτινο. Ξέρει αυτός, ξέρει. Γνωρίζει. Και αναμένουμε να φάμε να το γεράσουμε το κατσίκι που τον έχουμε τάξει. Έτσι. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Θανάση μου. Φιλιά πολλά στους ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται μακριά από την πόλη τους. Έτσι. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Δρομολόγια κάνουν φαρμακευτικές. Κατήργησαν πολλές θέσεις τοπικών και φεύγουν πολύ μακριά τα παιδιά από την βάση τους για να πάνε για τις εταιρείες τους. Το μαθαίνω, έχω όλο ένα και περισσότερα τέτοια μηνύματα. Οπότε τους κάνουμε παρέα στο δρόμο, ελπίζουμε να τα χιλιόμετρα να φαίνονται λιγότερα. Έτσι, καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα Κωστή! Καλώς το παιδί! Τι μελωδίες καλημέρα, είναι αυτές. Καλημέρα Καψούρα! Τι μελωδίες είναι αυτές το βάδος που ακούω. Ακούς κάτι, εσύ ακούς κάτι. Εγώ κάθε μέρα τα ακούω. Ακού λίγο, ακού λίγο. Αυτά είναι μόνο ένα μικρό, μια προκαταβολή από το τι θα γίνει στην εκπομπή, έτσι, να ξέρετε. Αυτά είναι τα φετινά τα αγούστα που βγάζουμε. Α, αυτά, φίλε. Και τα αγούστα που βγάζουμε με την κρίνια των κάτω. Και σιγά σιγά ένας να φεύγει, να παραιτείτε. Γλεντίστε το. Ο Μπαταγιάννης δεν άντεξε, φίλε, να δώσει ερυθρόλευκο χέρι την κούπα την άξια στα χέρια του Βιερίνια. Παραιτήθηκε, λέει, για προσωπικούς λόγους. Καταλαβαίνουμε, εμείς το ρωτάμε το συγκεκριμένο. Το ρωτάμε. Άκου λίγο το ρωτάμε. Τι. Πονάς αγόρι μου. Αυτό.
Πονάς και φταίει ο Βοράς. Γεια πες. Κωστή. Ναι. Περιτώ να πω πως είσαι μεγάλη καψούρα. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Δεν σ' ακούω, αλλά δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο λόγω δουλειάς. Δεν πειράζει. Είσαι ο, πες μου όνομα. Λατομείο. Άρα Λατομείο, τώρα σε κατάλαβα. Χωρίς το τι τι έγινε. Α, εντάξει. Αυτό. Και αυτό θα φανταστείς, Κωστή, είναι ο ήχος της Όπισθεν. Γι' αυτό έχουν βάλει όλοι οι Όπισθεν από εκεί κάτω και εμείς έχουμε βάλει τα μπροστά. Τη φαγάνα πώς την κάνεις οπισθογόνη, άδερφε. Το γεωτρύπανο. Αγόρι μου. Φορτωτής. Έτσι, φορτώστε! Κωστή. Έλα, αγόρι μου, έλα. Μπλούζες έχεις. Μπλούζες έχω. Μορτογκάλι, μορτογκαλάδα μου, μορτογκάλι. Από λεμονάδα. Θα έρθείτε από πώς εδώ. Πώς θα γίνει, φίλε. Θα έρθεις από εδώ να πάρεις μπλουζάκι. Θα έρθεις από εδώ. Δεν προλαβαίνετε για αντίστροφο έτσι, έτσι κι αλλιώς δεν θα βάζα κανέναν να χάσει. Για το χαβά την κάνουμε την αντίστροφη, αλλά παιδιά δεν προλαβαίνουμε με τις γραμμές. Γιατί για να παίξει ένας περιμένουν 4-5, θα έρθεις από εδώ, Λατομείο να πάρεις. Μπλουζάκι. Εντάξει. Μια που τα είπα όλα, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Φίλε, το ζούμε. Αυτή είναι η ουσία. Να το ζήσουμε φέτος. Που όλα αυτά τα χρόνια μας οστέρισαν. Αυτό ρε παιδιά. Το ζούμου σου που λέμε, ζήστε την κάθε τις στιγμή. Με τις λαμογές τους στα λαμόγια. Αυτό. Ζήστε την κάθε στιγμή. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ζήσουμε όλο αυτό. Υπομείναμε πάρα πολλά πράγματα για να φτάσουμε ως εδώ. Άρα... Εγώ γουστάρω τα άτομα, Κωστή, που το καταλαβαίνουν και γυρίζουν την πλάτη ακόμα και στη δικιά τους την ομάδα. Έχω ένα θείο που ήταν φόλα Ολυμπιακός. Και λέει δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ασχολούμαι με το μπάσκετ. Και το μπάσκετ τι να ασχολείς, λέω πάει και αυτό. Πιάσε κανένα μπάτμιντον, καμιά κολύμβηση, κάπου, κάτι. Κάπου θα πιαστούν. Υπάρχουν και σε όλες τις ομάδες. Εμείς μεγαλώνουμε παουξάκια. Παουξάκια μεγαλώνουμε και γίνονται περισσότερα παουξάκια. Αυτό. Πήγα τις προάλλες στο γιο στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ εδώ στη Δράμα. Ναι. Αλλά είναι πολύ μικρός ρε γάμο του. Είναι μικρός. Πόσο χρονών είναι? Στο έχω ξαναπεί, είναι ίδια μέρα με το δικό σου. Ίδια μέρα. Από 4 και πέρα. Από 4 και 6 χρονών μου είπαν. 6 σου είπαν. Α, εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορούμε και 4, έχει ακαδημίες. Παίζω στην ΚΑΠΑ 5. Θα'ρθει η ώρα του. Θα'ρθει η ώρα του. Φιλάκια. Γεια σου, Λατομείο. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε τελευταία γραμμή να φύγουμε στην ώρα μας. Πράγμα απίθανο. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνετε, πώς είστε? Κάνουμε εντύπωση, κάνουμε τα στραβά μάτια, κάνουμε υπομονή. Είπα από στιγμή, μετά από τόση ώρα να το παίξω κι εγώ μόνος μου. Να τι κάνω... ωραίος! Θα το παίξω μόνος μου, λέει, και θα κάνω και αντίστροφη μέτρηση. 19-8 δηλαδή! Στη Σουηδία, λέει, το άκουσα αυτό που στη Σουηδία... Δίνουν άδειες για αυτοικανοποίηση. Βεβαίως. Τέσσερις μέρες. Οι δουλειές. Σου λέει, κύριε, πώς πέρασε τη δουλειά, πολύ μαλά. Σήμερα στη δουλειά. Γιατί χρειάζεται, φίλε. Κωστή, για να γίνεις ένας πραγματικός καμπεώνε, από πού πρέπει να περάσεις, φίλε? Από το καμπάνι. Από τον γκάμπο, ρε. Α, και από τον γκάμπο. Από τον γκάμπο. Θα περάσουμε τον γκάμπο. Θα γίνουμε κανονικοί καμπεώνε. Σωστός. Να ξέρετε τι βγήκε. Έβγαλε ανακοίνωση η εταιρεία βαφής επίπλων. Ότι έβγαλε, λέει, ελαττωματική μπογιά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό, λέει, και υπάρχουν παρενέργειες στο κεφάλι του κύριου Μανώλη Γαβαθιώτη. Να ξέρετε, για το έντονο κομμωδινή που έχει. Για το κομμωδινή. Οπότε, λέει, μην του δίνετε, λέει, σημασία για αυτά που γράφει. Είναι, λέει, οι παρενέργειες από τη βαφή. Τι να κάνεις. Μη στεναχωριέστε, θα περάσουν λίγα συντόμως. Γι' αυτό, λέει, αυτός που είναι βαμμένος γάβρος. Εννοείται. Βαμμένος κανονικός. Είναι το μαυροκορακί. Είναι, φίλε, το κασί της κάσας. Το μαύρο. Είναι που λέει, έχω το φέρετρο, είναι σε καφέ, έχω και σε μαύρο, καταπληκτικό. Κάνει προετοιμασία. Τι κάτι τελευταίο, Κωστή μου, σοβαρό. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μία σκέψη, σχεδόν είναι η υλοποίηση από την πλευρά των εργαζομένων του ΟΑΣ, των συνδικάτων, το οποίο από ό,τι έχω μάθει είναι όλοι το Προεδρείο και τα λοιπά κίτρινων αποχρώσεων οπαδικής προτίμησης. Και θέλουν, λέει, να κάνουν την Κυριακή 21 του μηνός, ναι, 2 ώρες πριν και 2 ώρες μετά, στάση εργασίας, γιατί, λέει, ο παδί του ΠΑΟΚ έκαναν κάποιες ζημιές σε λεωφορεία.
Δεν πιστεύω να περάσει αυτό από το μυαλό σας. Θέλουμε την να ημέρα τους πούμε... που θα γίνει η γιορτή στην Τούμπα να ταλαιπωρήσετε τόσο θέλουμε κόσμο. Θέλουμε να τους πούμε ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούν να κινηθούν εκείνη την ημέρα τα λεωφορεία. Και όχι λόγω βλάβης. Θα υπάρχει κόσμος παντού. Άρα το κάνουν, δεν ναι, το κάνουν. Καλό είναι όμως αυτό, Κωστή μου. Δεν θέλουν πριν τον αγώνα με τον Λεβαδιακό και μετά να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία. Δηλαδή, το ναι. ότι μπορούμε να περιμένουμε ένα αστικό, ας πούμε, 52 ώρες για να έρθει το 14 ναι, Τούμπα, γι' αυτό δεν κάνουμε στάση εργασίας. Ελπίζω να μην γίνει πράξη και ταλαιπωρηθεί όλος ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Πάντως το έχουν ήδη, να ξέρεις, το έχουν ψηλό ανακοινώσει. Γι' αυτό λέω να το προλάβουμε, γι' αυτό και το λέμε. Δεν νομίζω. Στον αέρα, και να λοιπόν, κάνουν... να πούμε και τα ονόματά τους, όσοι έχουν σκοπό και να κάνουν κάτι τέτοιο. Ό,τι και να κάνουν. Εντάξει, με την πίκρα θα μένουν, Κωστή. Αχ, γλεντήστε το, γλεντήστε το. Σε φιλό, Χριστάρα! Συνεχίζουμε, καλημέρα, να καλά, γεια σου, Κολομπάμπουε. Το ραντεβού είναι στα παιδιά, είναι στα Τέμπη. Είναι στα Τέμπη, στα παιδιά. Παράκληση. Ούτε ένας, δεν χρειάζεται κανένας. Δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε τίποτα. Ο λαός πήγε παντού, η ιστορία του είναι ζωντανή, είναι γραμμένη με χρυσά γράμματα, δεν έχουμε σε κανέναν σκερβελέ, σε κανέναν απατεώνα, σε κανένα χαντούμι, σε κανένα παλιοχαρακτήρα, σε κανένα κανάγια. Να αποδείξουμε τίποτα. Ειδικά όταν είναι στημένος και περιμένει στη γωνία. Να με βλάψει, να μου αφαιρέσει πράγματα. Δεν θα του βάλω εγώ νερό στο δικό του μήλο. Το ραντεβού είναι στα παιδιά. Είδατε πώς τα φέρνει η μοίρα. Πώς τα φέρνει η μοίρα. Από εκεί θα περάσουμε. Και μετά εδώ το ανοιχτό λεωφορείο. Όπως το έχουμε πει από πολύ καιρό. Από πολύ καιρό. Ανοιχτό, κλειστό θα δούμε. Ζήστε την κάθε στιγμή. Δείξτε κατανόηση για αυτό που προσπαθεί να σας χαλάσει τη διάθεση. Πονάει κι αυτός. Πόνος, τι να κάνουμε δηλαδή. Δείξτε κατανόηση για τον πόνο του άλλου. Δείξτε κατανόηση. Εμείς με κλασική μουσική θα φύγουμε. Θυμίζουμε, lukas.gr, μπείτε, κορυφαίος χαλβάς, πεντανόστιμος. Φυσικά, για τα ωραιότερα κρεατικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, υπέροχα πράγματα, 705-750, διλιβεριά. Και μην ξεχνάτε, Λάσο το σέρβις, νούμερο 1 συνεργείο, 47-43-12. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας εκεί. Σας φιλούμε γλυκά, θα τα πούμε μετά τις 12. Θα πάω και μια βόλτα από το υπέροχο και πολύ μεγάλο περίπτερό μας στην Sport Expo. Θα τα πούμε εκεί, περίπτερο νούμερο 10 είμαστε, το 10ο καλό. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.